Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Libero 107,4. Είναι το All About Aris Weekend. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γκάτος και Κωνσταντίνος Τσίψιος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα φίλε μου Κωστό. Στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Ζάτσης. Μαζί θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 στο μαραθώνιο της ενημέρωσης γύρω από τα θέματα του Άρη σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου. Σε ένα καλοκαιρινό, μια άκρως καλοκαιρινή Κυριακή που νομίζω στην πόλη έχουν μείνει 10 άτομα. Είμαστε εμείς και ακούμε εμάς. Πραγματικά. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι στο δρόμο ή στην επιστροφή για Χαλκιδική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας ακούτε στους 107 και 4 στα FM και μέσω ίντερνετ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου και μέσα από τη θάλασσα αν θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας FM, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και στο όπως θέλετε στο 54526. Ναι, η επικαιρότητα νομίζω δεν έχει πάρα πολλά γιατί είμαστε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Είναι 29 Ιουλίου, από εβδομάδα μπαίνει ο Αύγουστος. Και οι άδειες. Οι περισσότερες άδειες, δεν υπάρχει, πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν ξέρω, εμείς πήραμε νωρίς την άδειά μας και τώρα εσείς που πήρατε νωρίς, έχει ξεκινήσει σεζόν από νωρίς. Είστε από αυτούς που έχονται καλό χειμώνα, μόλις επιστρέφουν. Εγώ το ευχήθηκα την πρώτη τελευταία μέρα της άδειάς μου. Είπα καλό χειμώνα, γιατί είχε αρχίσει, αυτό που σε πιάνει αυτή η κατάθλιψη, το τώρα εντάξει, άλλο ένα μπάνιο έμεινε και τα κεφάλια μέσα. Ξεκάθαρα. Σαν εμένα που ξύπνησα το πρωί και πήγα να πάω το γαλλικό καφέ, φίλε. Νομίζω ότι νιώθω πιο 67 από ποτέ πλέον. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει πλέον. Είδες, σε έβαλα και στην εκπομπή έτσι με είσοδο με Post Malone. Αυτά που ακούνε ολέα. Έχεις να πεις κάτι για τον Post και όχι για τη Βασιλική Νταντά. Μακάρι να ξεκινήσουμε με Βασιλική Νταντά. Νομίζω ότι θα μπούμε έτσι στην τρίτη ώρα της εκπομπής που θα τελειώνουμε. Ναι, και μιας και αναφερθήκαμε στη Βασιλική Νταντά, να θυμίσουμε πως θα κάνουμε και μια σύνδεση με τον Χρήστο Τσαλτίδη. Κοίτα, έχεις κάνει αυτό. Στην Ολλανδία. Αυτός ο συνδυασμός που έκανες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να δούμε τι θέματα έχουμε από την επικαιρότητα του Άρη, από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο και γενικότερα όλα τα αθλήματα του συλλόγου. Ισχύει η μέρα κατά τα άλλα, φίλε, νομίζω ότι δεν έχει πολλά πράγματα. Εντάξει, προπονησούλα. Κυριακή προπόνηση, σήμερα πιο πολύ με μπάλα σε σχέση με χθες που ήταν αποφόρτηση από τον αγώνα της Παρασκευής, όπως είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Στη σύγχρονη εποχή, ρεπόρτερ. Όχι, ο νεαρός ρεπόρτερ θα βγει αργότερα. Θα ασχοληθούμε και με τις προπονήσεις. Και το σήμερα είχε μπάλα. Το πρωί δεν είχε μονοτρέξιμο. Ναι, ήταν κανονικά. Τελειώματα. Μπορείτε να τα δείτε μπαίνοντας στο All About Aris. Το self-promotion στα καλύτερά του. Γιατί ο Χρήστανος εκτός από όλα τα άλλα εκτελεί και χρέη κάμερα, μάλλον. Ναι, ο Χρήστανος, ακόμα δεν είχαμε ξυπνήσει το πρωί. 4 βίντεο έχω ανεβάσει. Τι θα γίνει, θα τα βάλετε. Έτσι, μην τα δίνεις όλα στη φόρμα. Είμαστε ανοιχτό χαρτί, είμαστε. Εντάξει, τι νομίζεις. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε, Γιώργο? Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον στο ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι. Εντάξει, γιατί είναι και στην Ολλανδία. Είναι σε εξέλιξη και η προετοιμασία της ομάδας, οπότε έτσι. Είναι φυσιολογικό. Νομίζω. Το μπάσκετ αργεί ακόμα. Το μπάσκετ ξεκινάει η προετοιμασία, όπως έχουμε πει, σε περίπου 2 εβδομάδες. Οπότε. Νομίζω είναι και φυσιολογικό να έχει πέρασει δεύτερη μοίρα. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή δίνει και τα φιλικά του. Μην ξεχάμε την Τρίτη αντιμετωπίζει την The Grapshaft στις 8 η ώρα. Έτσι κάνει μια ανασκόπηση, μια αναδρομή. Ναι, ο Άρης αυτή την εβδομάδα έχει, είπαμε, 3 φιλικά. Την Τρίτη με την Grapshaft. Το αγαπημένο μου είναι το Σάββατο. Γιατί θα... Κοίτα, δεν νομίζω, γιατί θα κάτσει και παραπάνω. Μέχρι να τελειώσει όλο το φιλικό. Δεν πειράζει. Απλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε εικόνα, γιατί καλό... θα έχουμε το Χρήστο Τσαλτίδη. Αυτό φοβάμαι. Ως καμεραμάν. Αυτό φοβάμαι, αλλά κοίτα, κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στιγμή οι αγώνες του Άρη στην Ολλανδία δεν θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση. Έτσι. Παρά το ότι ο Άρης συμφώνησε με την Νόβα για το φιλικό με την ΑΕΚ, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ στη σκιά των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στην Ανατολική Αττική. Ήταν ένα σπουδάκι συμφωνία, σίγουρα. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει κοντά. Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό. Έτσι. Απλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι έχει γίνει μια επικοινωνία και σίγουρα θα περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι και μέσα στη βδομάδα, αν όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, πιστεύω ότι θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Γιατί δεν γίνεται. Είμαστε ουσιαστικά 29 Ιουλίου. Το πρωτάθλημα μπορεί να ξεκινήσει 25 Αυγούστου, μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Φίλε, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι κανείς δεν είναι σίγουρος. Δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Εντάξει, είπε ο Βασιλιάδης, είπα 12 ομάδες ή σέντρα.
Αλλά άλλη σέντρα, όχι σέντρα. Σέντρα. Κακή σέντρα, νομίζω. Κακή σέντρα. Ναι, δεν το βλέπω να προχωράει αυτό το θέμα, νομίζω. Βλέπω εδώ στο All About Aris θεματάκια αρκετά δυνατά από το πρωί. Έχει. Παρά την Κυριακή, την καλοκαιρινή. Στον απόϊχο του 4-1 της Liverpool, μην νομίζεις ότι δεν θα ασχοληθώ. Α, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Όχι, όχι. Εντάξει, πρέπει να ξεκινήσεις, όχι, φίλε. Θα το κρατήσω για το τέλος. Μια νίκη ήταν αυτή. Liverpool, νικάς τη United, κάνεις κατευθείαν θεματάκια από το πρωί. Θα τα εννοείται αυτό. Εντάξει. Ξύπνησα από πολύ νωρίς για να βάλω τα θέματα της Liverpool επίτηδες. Έτσι είναι, φίλε. Προς απάντηση στον Νίκο Παπαδόπουλο που έλεγε κάνετε μια νίκη. Και τι είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία σας για. Η αλήθεια είναι ότι κάνετε μια νίκη, έτσι. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Εντάξει, αυτά και έχουμε, συνέχεια. Έχουμε γενικότερα διάφορα για τη συνέχεια. Και μπάσκετ. Έχω συνέντευξη Μαγκή στο επίσημο site Sky, φίλε, που είπε διάφορα πράγματα και το βλέπει σαν πρόκληση σίγουρα για τη νέα σεζόν. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση στη θέση του 5. Θα δούμε και τι γίνει και στο 4 με Χάρης. Ναι, και εκεί φαίνεται ότι. Οι δύο πλευρές οδεύουν σε γάμο. Έκτακτο. Οδεύουν σε γάμο γιατί ουσιαστικά όλα ήταν στη συνέχεια της υπόθεσης του Λευτέρη Μποχωρίδη. Γιατί αν δεν έμενε ο Λευτέρης Μποχωρίδης στον Άρη, τότε οι κίτρινοι θα έστρεφαν το βλέμμα τους σε εναλλακτικές περιπτώσεις στη θέση των γκάρντ, έτσι, Αμερικανούς. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 6 μπάν από τη FIBA. Ναι. Οπότε μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε παίχτη έχει το letter of clearance στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο. Εντάξει, εγώ όταν λες τέτοια δεν μπορώ. Σωπαίνω. Κάνω στην άκρη και παρακολουθώ με εντυπωσιασμό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα ασχοληθούμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. Έχεις και από γυναικείο βόλεϊ, αν δεν κάνω λάθος, κάτι ειδήσεις. Θα τα δούμε. Και εκεί έχουμε και αεραστέχνη και εκεί ξεκινάνε προετοιμασίες. Τα τμήματα είναι όλα σε τρέξιμο, οπότε έχουμε θέμα. Ωραία, θα τα δούμε και συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε σήμερα, όπως είπαμε, τελειώματα στις φάσεις από τους παίκτες στο Άρη. Είχαμε ασκήσεις με μπάλα, όπως βλέπετε και στα βιντεάκια, στο All About Aris, που δημοσιεύτηκαν από το πρωί, από τον Γιώργο Γκάτο, από ό,τι θυμάμαι. Φίλε, για όλα αυτά είναι χρήσιμο, έτσι. Έτσι. Αυτός είναι ο κάμεραμαν πλέον. Ο Πάκο Ερέρα έδωσε εντολή στους παίκτες να δουλέψουν λίγο στα τελειώματα των φάσεων. Και νομίζω και στα 2-2-2, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε αρκετές. Το ασκησιολόγιο ήταν. Είναι το αντίθετο από αυτό που είπε ο Χρήστανδος χθες, ότι ήταν αγκαρία για τους ρεπόρτερ η χθεσινή προπόνηση. Σήμερα νομίζω ήταν πιο χορταστική. Ήταν πιο. Έτσι, αντάμυψε. Από τη στιγμή που είχε μπάλα, φίλε, είχε και τελειώματα, ήταν. Fun to watch. Ναι, δηλαδή τώρα να βλέπεις τον άλλο να τρέχει. Καταλαβαίνεις τι πέρασε ο Νίκος. Τι πέρασε ο Νίκος δύο εβδομάδες. Τι το συναρπαστικό να συμβεί άμα τρέχει ο άλλος μόνο και κάνει γύρω και τον πέτρο υποφέρει. Νομίζω ότι αυτό έγινε πρώτη φορά στις τρεις εβδομάδες του Πάκου Ερέρα στην Ελλάδα. Έτσι. Οι παίχτες δεν άφησαν ποτέ την μπάλα αυτό το διάστημα. Οι μόνοι παίχτες την άφησαν σε αποθεραπεία, σε κατάσταση αποθεραπείας. Θυμάμαι, μια και είπαμε λίγο για το τρέξιμο, στις πρώτες μέρες στα 3-5 πηγάδια. Είχα δει εντάξει, τα δουλεύουμε με τα Instagram του ποδοσφαιριστών γενικά. Ναι, βλέπεις λίγο τι γίνεται. Και θυμάμαι, έβλεπα τους παίκτες να βγάζουν φωτογραφίες στα πόδια τους με τους κάλους και τα χτυπήματα που είχαν από το πολύ το τρέξιμο. Εντάξει, τους έσταξε που λέμε ο Ερέρα σε ορολογία στρατού. Λοιπόν, κυκλοφορεί και κάτι άλλο από το πρωί. Ναι, ναι. Το οποίο οφείλεις να το διαψεύσεις. Σύμφωνα με αθηναϊκά δημοσιεύματα, θα πω εγώ. Ο Άρης φαίνεται να κινήθηκε για την απόκτηση του Τζόρντι Ντομίνγκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται στα 37 του. Πόσο, 37 χρονών. 37 χρονών, ναι. Από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν ισχύει. Και είναι και ενάντια στην όλη νοοτροπία, ναι, του Πάκο Ερέρα να μην έχει 37. Αποκλείστηκαν αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ήταν 32-33 χρονών λόγω ηλικίας. Και ο Τσόρπι νομίζω 37 χρόνων, όσο ποιότητα και εμπειρία θα μπορούσε να προσθέσει κανένας, νομίζω ότι είναι πολύ εκτός. Ωραίος παίκτης είναι ο Τσόρπι. Ήταν βασικά. Τώρα δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια. 37 χρόνια. Τι γίνεται. Κοίτα, πέρσι αγωνίστηκε στη Σεγούντα Division με την Ράγιο Βαγεκάνο. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει παραστάσει και τέτοια, απλά νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλος
για, να, για αυτό το πράγμα, έτσι. Ποιον βλέπουμε έξω πριν μπούμε στην εκπομπή ότι είναι 40 χρονών δηλώνει. Εγώ πιστεύω είναι 45. Ναι. Για ποιον να βλέπουμε. Εντάξει, ο Κλάουντιο Πιζάρο. Ο Ιταλής Κλάουντιο Πιζάρο, φίλε. Αλλά όπως και να το κάνεις, δεν γίνεται να... Είναι 40 χρόνια, ας πούμε, Πιζάρο, εντάξει. Δεν θα παίξει βασικό σε καμία περίπτωση, θα έρθει σε θέση αναπληρωματικό και είναι έμπειρος. Είναι ο Κλάουντιο Πιζάρο όμως, δεν είναι, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση οι δύο περιπτώσεις. Εντάξει, και ο Τσάρλι Ντομίγκες είναι και αυτός έμπειρος και είναι και άλλη κατηγορία παίκτη. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δώσει και προτεραιότητα, έτσι. Mm. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού από τη στιγμή που ο Καψάλης έμεινε εκτός της αποστολής στην Ολλανδία. Mm-hmm. Ο 24χρονος αμυντικός δεν επιλέχθηκε από τον Πάκο Ερέρα, δεν ταξίδεψε εκεί και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τη δική του περίπτωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τη δική του περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Σόουζα, τον Βέλεθ και mm-hmm. τον Γιώργο Δελζίση, έτσι. Σίγουρα θα πάει σε απόκτηση τέταρτου, δεν νομίζω ότι θα επιλέξει τέταρτο κάποιο μικρό όπως πέρσι θα ήταν ο Κλυγκόπουλος. Νομίζω ότι θα πάει σε απόκτηση ποδοσφαιριστή σίγουρα. Όπως και επίσης σε απόκτηση ποδοσφαιριστή θα πάει στη θέση των εξτρέμ. Πλέον έχουμε μείνει με Ματέο Γκαρσία. Άλλους δύο σίγουρα δηλαδή. Τι ποδοσφαιριστές είναι τουλάχιστον. Δεν βάζω μέσα τον Γιουνές και τον, και τον Μελέτζε. Ναι, άλλους δύο περιμένουμε σίγουρα σαν ονόματα. Νομίζω το είπε και ο Πάκο Ερέρα ότι. Εντάξει, άλλοι δύο είναι στα. Δεν καμία περίπτωση η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ολοκληρωμένη. Θέλει στόπερ, έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Βελέθ ήταν, είδαμε και προχθές ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που κρατάει μπάλα. Ήταν από τις πρώτες επιλογές του Ερέρα, όσο και αν ήταν δύσκολη, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κράτησε και αυτό περίπου στις 2-3 εβδομάδες, έτσι. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να αποδεσμευτεί από τη Βίσλα. Είχε δικαίωμα προσφυγή στην αρχή. Στη συνέχεια το έχασε και αυτό γιατί η Βίσλα κατέθεσε κάποια χρήματα και το συμβόλαιό του λύθηκε μετά από τρεις εβδομάδες, νομίζω. Κράτησε αυτές τις συζητήσεις των δύο πλευρών. Έτσι. Τον ήθελε από την αρχή, τον απέκτησε και στο πρώτο παιχνίδι φάνηκε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ναι, ικανός, κρατάει μπάλα. Να κρατήσει μπάλα και να την προωθήσει. Βέβαια, εντάξει, αυτό φυσικά αγγίζει κινδύνους. Αφήνεις ελεύθερο ο Κώστας παίζει με την καρέκλα. Δεν έπαιξα με την καρέκλα. Έριξα λίγο την καρέκλα μου γιατί αιωρούνταν τα πόδια μου. Είπαμε. Ναι, αφήνει ακάλυπτο το χώρο του κέντρου. Δεν νομίζω ότι. Το χώρο του κέντρου της άμυνας, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Βελέθ θα συνδυαστεί με τον Τελτζίση ή κάποιον πιο αμυντικό γενικό κεντρικό αμυντικό. Δεν νομίζω ότι θα δούμε δίδυμο Βελέθ Σόζουα. Γιατί είναι και οι δύο. Σχετικά κοντή, θα πω για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, βέβαια είναι γρήγορα, αλλά υστερούν σε άλλα πράγματα, σε σώμα, σε σωματοδομή κτλ. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι θα πάμε σε απόκτηση τέταρτου αμυντικού και νομίζω ότι θα πάμε σε. Και σε εξτρέμ. Εκτός από εξτρέμ, νομίζω ότι θα πάμε στη θέση του κεντρικού αμυντικού σε κάποιον που έχει το στυλ του Γιώργου Δελζίση, έτσι πιο υψηλό όμω και σωματώδη. Πιο βαρύ κορμί, αλλά πιο ταχυδύναμο. Αμυντικογενή αμυντικό. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι ακούγεται λάθο αυτό που λέω, το αμυντικογενή αμυντικό. αλλά. Αμυντικό με αμυντικέ αρτέ. Με ξαφνικέ άμυνε. Νομίζω πως τα εκεί θα κινηθεί. Κοίτα και εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή είναι, σου λέω, ο Ντιγκινή, ο Ματέο Γκαρσία και ο Μιλούνοβιτ. Ένα Μιλούνοβιτ που τον βλέπουμε σε κάθε προετοιμασία να έχει διάθεση. Ναι. Αλλά μετά. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει. Γιατί νομίζω... Κοίταξε, πρέπει νομίζω μετά από 2 χρόνια μαραθώνιων συζητήσεων και όχι δεν μένει, όχι δεν θα μείνει, όχι θα προσπαθήσω, όχι προσπαθεί ο Μιλούνοβιτς, όχι, πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει το θέμα κάποια στιγμή για να είμαστε να ξέρουν και όλοι τι θα ακολουθήσει, να κάνουν τα πλάνα τους. Και 23 ποδοσφαιριστές, εντάξει όχι όλοι, αλλά αρκετοί δοκιμάζουν στην Ολλανδία. Νομίζω εγώ ότι δεν θα παραμείνουν όλοι αυτοί που είναι εκεί, έτσι. Αρκετοί παίχτες είναι υποδοκιμή αυτή τη στιγμή, γιατί το roster μετράει αυτή τη στιγμή 23 ποδοσφαιριστές. Αν βγάλουμε τους δύο νεαρούς, πάμε στους 21. Κοίτα όμως. Και ο Πάκο Ερέρα έχει δηλώσει ότι θέλει ένα roster περίπου 25 ατόμων. Ναι. Δηλαδή, αν φύγουν οι δύο οι μικροί. Που οι οποίοι μικροί θα είναι στο κύπελλο. Ευχής έργων ήταν και οι μικροί μέσα στην ομάδα. Έτσι. Ναι. Όχι να το εκβιάσει αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Αλλά αν έχουν την ικανότητα, φίλε. Μακάρι, έτσι. Γιατί έχει χρόνια ο σύλλογος να προωθήσει
παίχτες από τι μικρές. Από τα σπλάχνα. Από τα σπλάχνα. Ναι, αλλά αυτό εντάξει ήταν και ειδικές περιπτώσεις και σε άλλες κατηγορίες. Οι μικροί όμως, αν συνεχίσουν να δείχνουν καλά δείγματα και να παίζουν όπως στο πρώτο παιχνίδι, που έτσι κι αλλιώς θα είναι στην αποστολή, στο κύπελο και σε τέτοια παιχνίδια, εντάξει, θα έχουν κάποια τύχη για φέτος. Για φέτος τουλάχιστον είναι σίγουρο αυτό. Φίλε, ευχής έργων είναι. Απλά σου λέω ότι από τις 23, άμα αφαιρέσουμε τους δύο. Τους δύο νεαρούς, πάμε στους 21 ποδοσφαιριστές. Άμα προσθέσουμε το Μελέτζε και τον Κιμινές, πάμε στους 23. Και άμα προσθέσουμε και το κεντρικό αμυντικό και τον εξτρέμ, πάμε στους 25. Έτσι. Σε οποιαδήποτε παραδείγματος χάρη να αποχωρήσει ο Μιλούνοβιτς. Ναι, άρα πιστεύεις ότι θα αδειάσει μια θέση για να κινηθεί για άλλη. Νομίζω ναι, ότι θα έχουμε. Δεν είναι, για αρκετούς παίχτες, εγώ κρατάω μέσα με επιφυλάξεις. Έτσι. Δεν βλέπω σίγουρο ότι θα παραμείνουν όλοι, έτσι. Και κοίτα, αυτό θα φανεί στο μέλλον, έτσι. Δεν είναι στο χέρι των ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι κρίνονται. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανεβάζουν αριθμούς, όπως είπαμε, σήμερα έχει διπλή προπόνηση μετά το αύριο, φίλε. Ναι, γιατί ανεβάζουμε αριθμούς, γιατί την Τρίτη έχουμε φιλικό με The Grafsap, το οποίο θα είναι δυνατό και πρέπει λίγο ναι, να... Ναι. Εβδομάδα τριών φιλικών είναι τώρα πλέον, οπότε τα πράγματα, ξέρεις, είναι άλλη ρυθμή. Ανυπομονώ για το φιλικό το Σαββάτο. Άντε πάλι. Τι θες να ακούσουμε λίγη μουσικούλα πάλι? Θέλω, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την είδηση που έχεις μπροστά σου διασταύρωσε την λίγο για να την έχουμε λίγο... για μετά. Ναι. Όπως είπαμε, άλλες δύο κινήσεις. Αυτά όλα τα θέματα τα βλέπετε και στο All About Aris από το πρωί. Με Νίκο Παπαδόπουλο στο ρεπορτάζ. Και πλέον δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Νίκος Παπαδόπουλος να μας ακούει. Αν μας ακούει και θέλει να επέμβει, να συμπληρώσει το ρεπορτάζ το δικό μας. Λοιπόν. Επιστρέφουμε με μια είδηση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Οπότε με παίχτη του Άδειο, ο Γιάννης Αθηναίου ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ασπρόμα ΒΔΚΑΕ. Θα είναι παίχτη του ΠΑΟΚ και τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στον Άρη και μέτρησε μέσω όρο 9,5 πόντους, 4 assist και 2,5 rebound. Και στον Basketball Champions League 8,5 πόντους και 3,5 assist ανά παιχνίδι. Ενώ συμμετείχε και στα παράδια της εθνικής ομάδας. Και είναι μια κίνηση ενίσχυσης νομίζω για τον ΠΑΟΚ αυτή. Μιλάμε για καλό παίκτη, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ από δραματισμούς σίγουρα. Τα τελευταία αλλά χρόνια. Είναι μια καλή προσθήκη, έτσι, ειδικά άμα είναι παραμείνει υγιής, δεν θα έχει θέμα. Είναι σίγουρα. Για να επιστρέψουμε στο είναι, κλάδι. Σε επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ για τους παίκτες που θα παραμείνουν και για όσους είναι υπατμόν, όπως ανέφερες, το οποίο θα εξαρτηθεί κατά βάση από τα φιλικά. Ναι, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για 1, 2, 3 φιλικά τώρα στο άμεσο μέλλον. Τρία φιλικά μέσα στην Ολλανδία. Που θα είναι φωτιά. Δηλαδή όσοι είναι να πάρουν τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτούν, πρέπει να το κάνουν τώρα, μου φαίνεται, γιατί μετά θα είναι πολύ αργά ίσως. Ναι, μετά στην Ελλάδα, ώρα στην αντιμετωπίση στην Ξάνθη. Ξέρεις τι, γιατί βλέπω τον Πάκο Ερένα αποφασισμένο, δηλαδή δεν καταλαβαίνει από ονόματα και από... Νομίζω ότι έχει τον πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν έχει μπει κάποιος στο έργο του, ούτε κάποιος έχει παραμείνει, όπως είδαμε ας πούμε για την περίπτωση Πλατέλα, που όλοι ήθελαν εκτός από τον Πάκο Ερένα. Και όπως με δική του απόφαση, ο παίχτης έμεινε εκτός ομάδας, έτσι. Και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου, αυτά που θέλει... Είναι η φιλοσοφία που, όπως αναφέρουμε χαρακτηριστικά, έχει μια φιλοσοφία ο Πάκο Ερένα και βάσει αυτής κινείται και το ρόστερ και σε συνεργασία με τον Ντίνο τον Διαμαντόπουλο. Έτσι πάει το πλάνο. Η μεταγραφική κίνηση της ΠΑΕ έγινε σε δύο φάσεις. Έτσι. Την πρώτη φάση που δεν υπήρχε ο Διαμαντόπουλος και υπήρχαν ταξίδια σε Πορτογαλίες, Ισπανίες, μια βεβαιότητα, πολλά ονόματα που το ένα δεν τέριαζε με το άλλο. Ήταν εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά ήταν όλα μαζί και κάπου χάθηκε η μπάλα. Βέβαια υπήρχαν συζητήσεις από τον Πάκο Ερένα και τους συνεργάτες τους. Αλλά μόλις ήρθε ο Ντίνος Διαμαντόπουλος, νομίζω ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, έγιναν 10 κινήσεις, έτσι. Ολοκληρώθηκε εγώ θα πω το 80-85% του ρόστερ. Γιατί είμαστε πλησιάζουμε στο τέλος, δεν έχει πολλές κινήσεις ακόμα. Να πούμε και για την προπόνηση που αναφέραμε νωρίτερα με το ασκησιολόγιο να περιλαμβάνει μπάλα και τελειώματα φάσεων, πως
Την κοινή Τζανακάκης και Κωνσταντινίδης προπονήθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα της, της ομάδας, με τους δύο πρώτους, τον Την κοινή και τον Τζανακάκη, να ακολουθούν πρόγραμμα αποφόρτισης εχθές. Και σήμερα ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, όπως είχαμε πει, που συνεχίζει λίγο, έχει ακόμα ενοχλήσεις στο ισχύο. Ναι, και δεν αγωνίστηκε στο φιλικό. Αποφασίστηκε να προφυλαχθεί στο φιλικό της Παρασκευής, ναι, γιατί κανείς δεν θέλει να ρισκάρει την κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή, ειδικά στις 27 Ιουλίου. Έτσι. Και χρωστάει λίγα λεπτά, ξεκούρασε τον Τζανακάκη, νομίζω. Ναι, ο οποίος Τζανακάκης έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης, γιατί αγωνίστηκε στο πρώτο. Έκανε ουσιαστικά το πρώτο 90 λεπτό τη σεζόν, έτσι, σαν ποδοσφαιριστής του Άρη. Οπότε νομίζω ότι μια έξτρα ξεκούραση θα τη θέλει σίγουρα. Ο Νικόλα Την κοινή και αυτός αγωνίστηκε και αποφασίστηκε να ακολουθήσει πρόγραμμα αποφόρτισης έτσι προληπτικά, ξεκάθαρα. Ο Κωνσταντινίδης αντιμετώπισε τα προβλήματα. Είναι το θέμα με το ισχύο. Ναι, το θέμα με το ισχύο νομίζω ότι το ξεπερνάει. Έτσι, πιο πολύ... Το ισχύο είναι και ύπουλο, δηλαδή δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι... Θέλει προφυγή. Γι' αυτό και ο Πάκο Ερέρα νομίζω δεν ρισκάρει, ειδικά τώρα που έχουμε φιλικά. Και τον προφυλάσσει τον παίκτη. Βλέπω τόση ώρα που αναλύει για την προπόνηση το Χρήστον Τσαλτίδη στα social media να ζει την προετοιμασία στο 100%. Γιατί? Και βλέπω εδώ Μουσείο Van Gogh, βλέπω εδώ. Ναι, και φωτογραφίες και ποιος Van Gogh, μόνο Άρης. Με αυτήν την έννοια είναι ουσιαστικά ολόκληρο το ταξίδι. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Χρήστον Τσαλτίδη θα βγει στις 3.30. Μετά ναι, τις 3.30. Γενικότερα, μείνετε εδώ. Έχουμε διάφορα θέματα. Ο Χρήστον θα βγει κάτι στις 3.30 ναι, να μεταφέρει τα όσα έγιναν στην πρωινή προπόνηση και να μας μεταφέρει το τι θα περιμένουμε το απόγευμα. Έτσι, γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει διπλή προπόνηση και σήμερα, όπως και αύριο. Νομίζω την Τρίτη και την Τρίτη θα κάνουν σίγουρα προπόνηση το πρωί και το βράδυ θα ακολουθήσει το δυνατό. Είναι το φιλικό, ναι, μια προπόνηση. Μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδικές ομάδες αυτή την εποχή ετοιμάζονται για σέντρα. Και ο Άρης είναι ακόμα στην αρχή. Οπότε... Κυρίως νομίζω η προπόνηση η πρωινή της Τρίτης δεν θα έχει τόσο τρέξιμο και κούραση, θα έχει περισσότερο ασκήσεις και τακτική. Φαντάζομαι περισσότερο τακτική των αγώνων που θα ακολουθήσει. Εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια αναγκαία που πρέπει να γίνουν. Έτσι. Δεν θα βγάλουμε απαραίτητα συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα συμπεράσματα είναι μόνο για τον Πάκο Ερέρα που βλέπει λίγο παραπάνω από ό,τι βλέπουμε εμείς. Δεν μπορεί λίγο παραπέρα από τις γραμμές. Δεν μπορεί να προεξοφλήσει κάτι. Πραγματικά. Και... μπορεί και να προεξοφλήσει κάτι ο Πάκο Ερέρα από αυτά τα μάτια και να μην έχουμε τα ίδια πρόσωπα. Άμα κάτι πάει τόσο στραβά, φίλε, εντάξει, ναι. Φυσιολογικά θα το κάνει αυτό. Ουσιαστικά είναι μόνο που μπορεί να το κάνει, έτσι. Δεν μπορεί κανείς άλλος να του πει αυτό να το θέλουν. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον να πάρεις ανάση σου, να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο και να μπούμε για το δεύτερο έτσι με πιο πολλές λεπτομέρειες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο. Βιάζεται να επιστρέψεις, φίλε, έτσι. Ναι, φίλε, είναι το ρεπορτάζ. Όλοι φεύγουν Χαλκιδική, εσύ επιστρέφεις στον αέρα της πόλης. Αυτά τα χωρατά, τα ποιητικά, φίλε. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι μηνύματα που μας έφανε. Από τους θαυμαστές σου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για την είδηση του Τσόρι, έχουμε αντιδράσεις. Λέει, φτάνει να μην πάρουμε πάλι παίκτες Τσόρι και Αμορόζο. Καλύτερα να πάρουμε Μελέτζε ή κανένα νέο Έλληνα. Δεν θέλουμε άλλα πολύ φορεμένα ρούχα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο FM και ενώ αφήνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 για άμεση επικοινωνία. Φίλε, με την εκπομπή. Να είχαμε ένα κοκτέιλ τώρα από αυτά που βλέπω στα Instagram stories. Ένα κοκτέιλ. Όχι θάλασσα, ένα κοκτέιλ μόνο. Έτσι, κάτι δροσιό, δεν είσαι, κάτι δεν είσαι της θάλασσας. Γιατί έτσι, τι πάει στραβά. Προτιμώ το βουνό, προτιμώ το βουνό, αρκεί να μην ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή, γιατί με βλέπω από εβδομάδα να κάνεις μόνο σε εκπομπή. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα είναι να πάρεις τις διακοπές σου, τις απαραίτητες, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό στο βουνό, αλλά εντάξει. Τι εργάτες, φίλε. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός από διεθνή. Το τι ειδήσεις βλέπω από το πρωί, μέχρι και για την Τζούλια Ρόμπερτς έχω δει να γράφουν. Φοβάμαι. Μπλαουγκράνα Τζούλια Ρόμπερτς. Φοβάμαι τις ειδήσεις που διαβάζεις. Ξέρεις τι. Έχω ένα θέμα με την Τζούλια Ρόμπερτς. Δεν ξέρω άμα συμφωνεί και ο κόσμος που μας ακούει. Τη θεωρώ την πιο υπερεκτιμημένη γυναίκα στον κόσμο. Δηλαδή, πολύ διαχρονικά κιόλας. Δηλαδή, μιλάμε και για. Εντάξει, εσύ είσαι και πιο νέος, μπορεί να μην την πρόλαβες στα καλά. Ναι, εμείς η νεολαία, πού να ξέρουμε αυτό.
Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με την Τζούλια Ρόμπερτς και είναι ακόμα στο προσκήνιο. Τώρα βλέπω, λέω, με τον Μπερτομέο εδώ πέρα φωτογραφίες με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Να σε πάω στο αντίπαλο στρατόπεδο όμως, έτσι, στη Ρεάλ. Στη μεγάλη Ρεάλ. Η Ρεάλ που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Sky Sports και της Μάρτσα. Μάρτσα ή Μάρκα. Εγώ Μάρκα την ξέρω. Μάρκα, έτσι, συγγνώμη, φίλε, ελληνικά. Ένα λόγο δεν έχουν πάει οι άνθρωποι. Όπως δεν είναι Μπαρτσελόνα, είναι Μπαρθελόνα. Κανονικά. Τόσο ακραία πράγματα δεν θα γίνουν σε αυτή τη χώρα, το ξέρεις. Και δεν είναι Χιρόνα, είναι Τσιρόνα. Οκ. Κοίτα, άμα έχεις μάθει τις ομάδες τις ξένες. Όχι, αυτές οι δύο είναι. Αυτές οι δύο ξέρω. Όχι, γενικότερα σου λέω, σύμφωνα με τα κουπόνια στοιχήματος, να ξέρεις ότι αρκετά ονόματα είναι εντελώς διαφορετικά, έτσι. Όταν λέω εντελώς, εντελώς όμως. Συνήθως δεν. Δεν συμπλήττει το ένα με το άλλο. Εν τω μεταξύ, είπες για στοίχημα και πήγα πριν έρθω, έριξα ένα δελτίο έτσι για πλάκα. Και από ό,τι φαίνεται, καταλήγει στο γνωστό προορισμό του το δελτίο. Κουβά και όλα, φίλε. Είναι από το ημίχρονο. Δεν μας πάει καθόλου. Δεν μας πάει καθόλου. Από το Μουντιάλ ακόμα, δηλαδή δεν. Ούτε σημείο δεν μπορούμε να πιάσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Εσύ δεν ξέρω ποιο σημείο, αλλά η Νόρτσελαν ανοίγει κόντρα στην. Βέντσισελ, στη Super League της Δανίας. Όταν την ίσχυε ημίχρονο, τι θέλεις να κάνεις. Στο 42, Κώστα. Θα μπορούσε να μην ενημερώσει νωρίτερα. Αυτό το μάτς να βγει ημίχρονο μόνο η Αγγλία με την Τενισία το κάνει. Να καταφέρει να γίνει ένα πέναλτι με το χέρι του Walker. Η Αγγλία, φίλε. Να πούμε ότι. Να κάνει τα πάντα. Στο Λομπαουτάρις μπορείτε να βλέπετε και φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση. Σε λίγη ώρα θα δείτε και βιντεάκι. Και αυτές οι φωτογραφίες, ξέρεις, χρησιμοποιούνται πολύ στα social media. Βλέπω αρκετούς, ειδικά με το κύπελο, τη φωτογραφία έχει ανάρπαστη έγινε. Μου στέλνανε μήνυμα και μου λέγανε: μπορείς να μας στείλεις φωτογραφίες, μπορείς να μας στείλεις φωτογραφίες. Και λέω: παιδιά, όλα about Άρες, μπαίνετε εκεί πέρα, βλέπετε τις φωτογραφίες και τις χρησιμοποιείτε όπως θέλετε. Τα πάντα για την ενημέρωση. Έτσι. Θα μας πεις λίγο. Είχαμε χθες να επιστρέψουμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Άρη. Mm-hmm. Εντάξει, είναι Σαββατοκύριακο εκπομπή. Θα μας επιτρέψετε και τα διεθνή. Ο κόσμος είναι μετά το φαΐ, οπότε. Και τα διεθνή. Μπορεί να είναι πιο χαλά. Ναι, είναι 2 παρατέταρτο. Τι ώρα τρώτε εσείς. Ναι, 2 παρατέταρτο. 12 ώρα Γερμανό είσαι. Όχι, 2 παρατέταρτο ήταν αργά, δε φίλε. Αλήθεια. Καλοκαίρι δεν είναι χειμώνα. Χειμώνα μπορεί να φας. Τώρα αυτός που δουλεύει 7-3. Μας έχει βρει αυτή τη στιγμή. Και ακόμα δεν έχει γυρίσει σπίτι και ονειρεύεται το παστίτσιο και το μουσακάδου. Σε μισή αρκετά πιστεύω. Λοιπόν, είχαμε το καλωσόρισμα σε Μπάθα και. Σε Μπάθα, να είδε. Μου κόλλησε τώρα το ισπανικό, ενώ δεν είναι Ισπανός. Σε Μπάσα και Βελέθ. Ή Βέλεθ. Νομίζω ότι είναι ο Βελέθ. Ο Βελέθ, ναι. Οι δύο ποδοσφαιριστές, όπως είναι πλέον το έθιμο. Τι τραγούδισε. Θα σε γράψω, αλλά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Instagram που έγινε χθες το βράδυ από τον Νασλίδη, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις καλωσορίσματος των νέων ποδοσφαιριστών στον Άρη, θέλω να σε πληροφορήσω ότι ανεβαίνουν σε καρέκλες και τραγουδάνε καραόκε. Μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα είναι μια άτυπη τελετή μίμησης. Δημιουργεί ένα οικογενειακό κλίμα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί, έτσι. Είναι ωραίες κινήσεις. Νομίζω για το οικογενειακό κλίμα ο Βελέθ. Δεν το έχει και τόσο ανάγκη, γιατί βλέπω με Κουέστα έχει αρκετή προϊστορία. Ναι, αυτό είναι. Γνωρίζονται. Ένα από τα παράξενα από το 2014 και μετά είναι μαζί αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Άρης είναι τρίτη διαδοχική ομάδα. Ξεκίνησαν πρώτη φορά μαζί συμπαίχτες στην Αλμερία το 2014. Έπαιξαν μαζί και σε Γούντα Διβιζιόν και στη Λα Λίγα. Στη συνέχεια και οι δύο πήραν μεταγραφή. Στη Βίσλα Κρακοβίας την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Ο Κουέστα αγωνίστηκε αρκετά σε αντίθεση με τον Βέλεθ που δεν του βγήκε εν τέλει αυτή η μεταγραφή. Και τώρα οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι μαζί στον Άρη. Οπότε είναι ένα, και αυτό είναι ένα δίδυμο. Ειδικά όταν έχει να κάνει με τερματοφύλακα και κέντρο της άμυνας. Και είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές μιλούσαν όλο αυτό το διάστημα, γιατί το ενδιαφέρον του Άρη για τον Βέλεθ πάει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τον Κουέστα. Αλλά ο Κουέστα χρονολογικά ήρθε πρώτος στον Άρη. Και στη συνέχεια οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν συχνή επικοινωνία. Και νομίζω ότι είναι θετικό ότι συνέβαλε θετικά ο Κουέστα
για τον ερχομό του Βελέθ. Ήρθε ο Κουέστα, λέει Super League, φτιάχνουμε Ρίσιο, φτιάξαμε χλωτάπια στο Γκλάς Βικελίδης, είδε παίχτες όπως ο Κολάσο να έρχονται και σου λέει κάτσε εδώ, θα φέρω και τον δικό μου που ξέρει και αυτός καλή μπάλα. Και νομίζω ότι αυτά τα παρέακια δεν είναι τα μοναδικά. Ας πούμε, ο Νασλίδης με το Διαμαντόπουλο είναι αυτοκόλλητοι αυτές τις μέρες και στα 3-5 πηγάδια και στην Ολλανδία. Ο Νασλίδης, ο άτυπος ρεπόρτερ μας για τα social media στην Ολλανδία. Οι δύο ποδοσφαιριστές νομίζω ότι είναι από την ίδια περιοχή, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Διαβατά, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν ξεκινήσει μαζί από πολύ μικρή ηλικία. Και ξέρεις ότι αυτό δεν τους δύο επιθετικούς. Γιατί μετά από πολλά χρόνια κατάφεραν και έκαναν αυτό που ήθελαν, να παίξουν μαζί σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι. Να, τώρα το έχουν δηλώσει και ίδιο. Έρχονται αντιδράσεις, σε διακόπτω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έρχονται αντιδράσεις για την Τζούλια Ρόμπερτς. Okay. Έρχονται αντιδράσεις και λένε τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό το ραδιόφωνο για αυτό το ραδιόφωνο θέλετε. τι είναι αυτά που λέτε για τη μεγάλη Τζούλια Ρόμπερτς. Αυτό που είπε, σχολιάσα που είπε ότι είναι διαχρονική. Λέει και μόνο που είναι διαχρονική, αυτό τη δίνει την αξία που έχει. Εντάξει, Πέτρο, μπορεί να αντιδράσει και για τα θέματα του Άρη. Δεν χρειάζεται μόνο για την Τζούλια Ρόμπερτς. Έχουμε πει τόσα πράγματα δηλαδή. Εντάξει, φίλε, καλοκαίρι είναι. Ουσιαστικά ο καθένα μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε, με οτιδήποτε θέλει. Είναι... Θε να σχολιάσω δηλαδή τώρα για τα. Χθε θυμάσαι που σου έλεγα για τον Ινγκς ότι τον θέλει η Crystal Palace για 20 εκατομμύρια. Τώρα πήγαμε στα 22 εκατομμύρια. Κάνα δύο εβδομάδες ακόμα να κάνουμε κουμπί, θα πάρει κανένα πενιντάρι. Κορδέλα, ξεκάθαρα κορδέλα. Ξεκάθαρα κορδέλα και τον πάω μέχρι το αεροδρόμιο. Έτσι, γιατί έτσι. Νομίζω ότι η Λίβερπουλ τον τελευταίο καιρό έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα, οπότε κάπου πρέπει να αισιοδοποιήσει. Και νομίζω ότι έχει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα τις φέρουν λίγα λεφτά. Έτσι. Εγώ κρατούσα το Στάριτς φέτος αντί για Ινγκς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνουν ένα ρίσκο. Εντάξει, είναι γυάλινος, αλλά. Θέλω να σε πάω σε κάτι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το διάβασα το πρωί. Γιατί χθες ενώ βλέπαμε τον αγώνα, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί συντονιστήκαμε στο 10ο λεπτό περίπου. Στη Σιγκαπούρη που έγινε ο αγώνας μεταξύ της Arsenal και της Paris Saint-Germain, έγινε κάτι το οποίο ουσιαστικά το λες και πρωτοφανές, έτσι. Αλλά είναι κάτι που νομίζω θα το ξαναδούμε, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Μεταξύ της Arsenal και του εφηβικού της πάλι. Σίγουρα. Εντάξει. Έτσι για την ιστορία. Η Arsenal έδειξε πεντάρα και είχαμε και παρασκήνια στη συνέχεια του αγώνα. Έτσι. Λαϊκά δικαστήρια τι έγινε? Όχι. Οι δημοσιογράφοι είχαν όρεξη για πλάκα με τον Τούχελ. Ποιος Τούχελ, δηλαδή. Ο οποίος απάντησε και αυτός πολύ έξυπνα, γιατί λέει ότι οι παίχτες έκανε ουσιαστικά ένα αστείο για την Arsenal και για το Europa League. Γιατί η Arsenal την νέα χρονιά θα αγωνιστεί κανονικά στο Europa League. Θα είναι. Το έχεις μπροστά σου, ναι, το έχω βλέπεις. Μπροστά μου. Και ας πούμε λέει ότι επειδή έλπαν ποδοσφαιριστές της Arsenal, ενώ αυτό το γεγονός την οδήγησε να κερδίσει και στο 5-1. Ναι, λέει ο Τούχελ, ναι, λέει, σίγουρα ξεκουράστηκαν, λέει, τους βοήθησε αυτό. Αλλά αυτοί θα παίζουν στο γιο του πάλι όλη τη χρονιά, έτσι. Οπότε ήταν ωραία μπηχτή, αν και προκάλεσε γενικότερα αντιδράσεις. Πες τον Τούχελ από μένα, αν μπορείς. Έχεις που είσαι με αυτά τα ίντερνετ και τα Twitter και τα Facebook, αυτά εδώ πέρα. Πολεμάζει το μας Τούχελ. Ότι κύριε Τούχελ, άμα σας αφήναμε στην Dortmund πέρσι, θα τη ρίχνατε κατηγορία λίγο έτσι, ακόμα. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός λιγάκι. Ναι, και επίσης τι παραστάσεις έχει ο Τούχελ από Champions League και κορυφαίο επίπεδο. Όπως τώρα δηλαδή, εγώ φταίω να περιπέξω λίγο τους φίλους του Παρίου ότι ναι, πάτε για Champions League φέτος. Όντως, μετά από πεντάρα με την Arsenal. Όσο και τα δεύτερα να βάζει και τα τρίτα, δεν μπορεί να τρως πεντάρα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει κάθε χρόνο πάει για. Και για να πούμε αυτό που θέλαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έγινε κάτι πρωτοφανές, έτσι. Όλοι ξέρουν ότι ο αγώνας για να ξεκινήσει γίνεται το απαραίτητο πέταγμα του κέρματος για να διαλέξουν οι δύο αρχηγοί πλευρά. Σε αυτό το παιχνίδι όμως τι έγινε, Κώστα? Με πιστωτική κάρτα. Πιστωτική κάρτα, φίλε. Σιγκαπούρη είσαι, έτσι. Δεν είχε ψηλά πάνω το διαιτητής. Και δεν είναι καν ο διαιτητής. Μπήκε άνθρωπος, φαντάζομαι, από τους διοργανωτές του αγώνα. Ναι. Και πέταξε τον Άρη την πιστωτική κάρτα. Και δηλαδή τι είπανε, κωδικός ή τέτοιο. Πώς το κάνω αυτό? Το πιν. Έχετε το πιν. Κωδικός ή IBAN, ξέρω εγώ. Περίμενε και στην ουρά. Αντί κύριε, έχω έρθει από επαρχία, κύριε. Ναι, φίλε, εντάξει. Θα δούμε διάφορα. Μετά το VAR, ας πούμε, αυτό με την κάρτα ήταν. Αυτό είναι δηλαδή η πορεία του ποδοσφαίρου. Είναι το VAR, μετά έχουμε πιστωτική κάρτα. Μετά τι θα κάνουμε δηλαδή? Το είπαμε, δεν ξέρω. Να το παίζουμε και στα χαρτιά. Να μην έχουμε ποδοσφαιριστές. Στον παρπούτι. Εκεί το μυαλό σου. Συγγνώμη δηλαδή τώρα.
Βλέπω τον Οζίλ είναι τουλάχιστον αμήχανος σε αυτό, ναι, που, σε αυτό που αντικρίζει εδώ και πέρα. Και ο Ζίλ και όλα πιο δεν το έχουν. Το κοιτάμε πολύ περίεργα αυτή τη φάση, έτσι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά να βλέπεις ένα διαιτή να πετάει. Όχι διαιτή, συγγνώμη. Ούτε καν ο διαιτή να πετάει μια πιστική κάρτα στον αέρα. Και άμα δείτε το βιντεάκι, απλά πετάει την πιστική κάρτα στον αέρα και πέφτει κάτω. Έτσι. Και κοιτάνε αμήχανα, γιατί όταν λες κορώνει γράμμα, είναι ξεκάθαρο. Τώρα τι λες. Barcode, δηλαδή. Ή όνομα. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε. Όχι μου κακοφάνηκε, αλλά μου φάνηκε πολύ αμήχανο. Έτσι. Μόνο που το έβλεπα εγώ. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να φτιάξουν και το αντίστοιχο στο, στο στοίχημα νικητής, νομίσματος νικητής πιστωτικής κάρτας. Πώς θα γίνει αυτό? Φίλε, περνάμε και σε μια εποχή που. Ξέρεις, στο πλαστικό χρήμα το λέω. Το πλαστικό χρήμα και η νέα τάξη πραγμάτων ήρθαν και στο ποδόσφαιρο. Λες. Σιγά σιγά. Λοιπόν, βλέπεις έχει πολλή επικαιρότητα από διεθνή. Και αυτό με, τη, με την πιστωτική κάρτα νομίζω θα απασχολήσει. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία ή αν ήταν κάποιο εμπορικό, έτσι, τέχνασμα. Φαντάζομαι ότι ήταν εμπορικό. Στη, εκεί πέρα που έγινε το. Δηλαδή δεν ξέρουμε τέτοιο. Δεν ξέρουμε. Φαντάζομαι ότι ήταν τη διοργάνωση. Καλύτερα να ρίχνανε Yu-Gi-Oh κάρτα. Έχουν μήνυμα αυτό. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, FM και εννοώ το μήνυμά σας στο 54526 με το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Α, σε περάσω και στα social media μπορείτε να σε περάσω την συμπαθητική Μίλαν για σένα, έτσι. Βέβαια. Γιατί εντάξει, όσο και να το κάνει, είσαι που είσαι ίντερνετ, παιδί μου, αλλά τη δεύτερη ομάδα. Μίλαν αξίζει σεβασμό όλων, έτσι. Ειλικρινά δεν είναι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, φίλε. Μετά την άρση του Μπαν, λόγω financial fair play, δικαιώθηκε η Μίλαν σε δευτεροβάθμιο όργανο, έτσι. Σύμφωνα με τη Tutto Sport, οι Ιταλοί κινούνται για την απόκτηση του Αντώνιο Κόντε. Σύμφωνα με αυτό, κινούνται όμως για αυτόν τον λόγο. Ο Γκατούζο νομίζω ότι έχει συμβόλαιο και το έχει ανανεώσει και πρόσφατα. Εσύ θα μας πεις που είσαι ο ρεπόρτερ της Chelsea, τι έγινε από την ημέρα που έφυγε. Εγώ απογοητεύτηκα που έφυγε από την Chelsea. Εγώ τον ήθελα, έτσι. Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και ένα ψεύτικο, ένα hoax, έτσι, ότι ο Κόντε όταν έφυγε από την Τζέλσι έβριζε τον Μπράμοβιτς και αυτά, που άμα κάτσει να δει κανείς στο βίντεο που υπάρχει στο θέμα, άλλα λέει ο, άλλα λέει ο Κόντε και άλλα μεταφράζουμε από κάτω. Δεν είναι ακριβές το ρεπορτάζ. Αλλά και δεν υπήρχε περίπτωση να πει τέτοια πράγματα. Δηλαδή τώρα η Τζέλσι είναι μικρή ομάδα και άλλα τέτοια. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει κιόλας να τα έλεγε. Εσένα συγκεκριμένα σε χαλάει, έτσι. Την ξέρεις την άποψή μου για την Τζέλσι και για τη Manchester City και για όλες τις υπόλοιπες. Νομίζω ότι η Μίλαν δεν νομίζω ότι είναι στα. Ο Κόντε νομίζω ότι έχει ανέβει λίγο επίπεδο σε σχέση με αυτή την τωρινή Μίλαν. Γιατί η Μίλαν αυτή την περίοδο εδώ είναι μια ομάδα που πάλι προσπαθεί να βρει τα πατήματά της μετά το στραπάτσο με τους Κινέζους ιδιοκτήτες. Γιατί νομίζω ότι και εκεί η Μίλαν τα τελευταία χρόνια πάει από κάπου να σωθεί και πάλι κάπου λάθος βγαίνει. Και γίνεται ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τι σου θυμίζει αυτό βέβαια, πολλά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι έτσι παντού αυτό. Έπαθαν Παναθηναϊκό στη Μίλαν. Τι? Που θα ερχόταν ένας στον Παναθηναϊκό μεγαλομέτοχος. Νομίζω ότι είναι ακόμα συζητήσεις, είναι εξελίξεις. Ναι, τρεις μήνες συζητάνε αυτοί. Συζητάνε, ξέρεις, συζητήσεις. Ξέρεις τι λένε, money talks. Οπότε αυτή τη στιγμή ξέρεις, όλα είναι στην αέρα. Νομίζω, Γιώργο, κάτω. Γιώργο μου. Έτσι, πρέπει να βάλουμε ένα ένθετο στην εκπομπή με τα διεθνή, να το κάνουμε σταθερό, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο του Σαββατοκύριακο κάτι τέτοιο. Και... ναι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά περιορισμένα, γιατί ξέρεις, θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα με τη συμφωνία των τηλεοπτικών, με τη σέντρα, ξέρεις, με ακριβείς ημερομηνίες, τα πάντα. Ξέρεις... αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι 16 ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους, έτσι. Μπράβο, φοβερή ανακάλυψη. Όλοι με όλους. Φοβερή ανακάλυψη. Δεν έχει σημασία το πρόγραμμα. Ξέρεις, παρατηρώ ότι με τα διεθνή. Τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης ήταν στη Γάμα και στη Βήτα ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα για τα διεθνή. Τώρα που βλέπεις λίγο ότι έχει μπει λίγο σε μια σωστή πορεία η ομάδα, δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Μπορεί να βλέπεις και χειρότερα διεθνή. Δηλαδή να βλέπω τον Μουρίνιο να είναι μέσα στα νεύρα μετά το χθεσινό μάτς με τη μεγάλη Λίβερπουλ. Ναι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει να πω απλά Λίβερπουλ. Στον αέρα. Πρέπει να πω μεγάλη Λίβερπουλ. Εντάξει, πρέπει να δικαιολογήσεις το τι υποστηρίζεις, φίλε. Αλλά εντάξει, η κόντρα του Ζωζέ Μωρίνη με τον Κλόπ είναι διαχρονική. Κρατάει νομίζω τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Από τη Ρεάλ νομίζω ξεκίνησε που με την Τεσάρα. Ρεάλ Ντόρτμουντ, ναι. Και εντάξει, τι σου θυμίζω τώρα και σένα. Άσε τώρα, με στεναχωρίζει λίγο, αλλά. Επίσης, ο κόσμος του Άρη είναι full Ντόρτμουντ, γι' αυτό λίγο να προσέχετε, κύριε Γκάτο. Αυτό ακριβώς φοβάμαι. Με τις μερέκες.
Ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν κρύφτηκε πίσω από... Δεν κρύφτηκε πίσω από το ροζ τζάκετ που φόρεσε σαν κάτοικος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο... Σε γνωστό μηχανικό κέντρο. Δηλαδή, σαν να βγαίνει βόλτα στην Περαία. Εν τω μεταξύ, ροζ με ροζ δεν πάει. Τώρα αυτό εδώ πέρα που βλέπω. Ναι, εσύ τώρα θα σε κάνουν και μόδα. Και μόδα θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Από ό,τι δηλώνει ο Ζωζέ Μουρίνιο, εύχεται ότι αυτή... Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο ότι έφυγε να επιστρέψουν υγιείς. Γιατί αυτοί οι παίχτες που αγωνίστηκαν χθες, σύμφωνα με τον Πορτογάλο προπονητή, δεν θα αγωνιστούν κατά πάσα πιθανότητα καν στη σεζόν. Θα δοθούν δανεικοί ή θα αποχωρήσουν οριστικά από τους κόκκινους διαβόλους. Ναι, μπερδεύω, κόκκινοι διάβολοι. Το τέτοιο. Έχουμε μήνυμα για τη Μίλαν που σχολιάζει και αναφέρει πως η Μίλαν θυμίζει το μπασκετικό Άρη επιλάσκαρη. Κοίτα, ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου, αλλά είπα να μην την κάνω αυτή τη σύγκριση, γιατί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν μπορούμε να θυμώσουμε τον κροατήριο. Ναι, όχι. Ναι, απέφυγα να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρεις, μας πονάει το μπάσκετ. Εντάξει, γιατί ναι, μεν έχει κάνει αρκετές καλές κινήσεις, όπως θα δούμε και συνέχεια στο δεύτερο. Η δεύτερη ώρα νομίζω είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ. Εντάξει, αφιερωμένη, μιλάς μεγάλα λόγια, τόσο πολλά. Αλλά, εντάξει, έχουμε και εκεί θεματάκια. Θα τα δημιουργήσουμε εμείς τα θέματα. Νομίζω ότι εκτός από τις καλές κινήσεις που έγιναν, το θέμα πλέον προσανατολίζεται στο τέτοιο, στο εξωαγωνιστικό σκέλος. Με τα 6 μπαν και τα όποια χρέη. Έχουν αφήσει κληρονομιά η οικογένεια Λάσκαρη στο Δημήτρη Γουλιέλμου, έτσι. Νομίζω και εκεί έχουμε. Είναι κάτι που μας προσφέρει. Είμαστε τώρα σε ένα καθεστώς διαχείρισης και ιδιοκτησίας και κινήσεων που εμπνέουν λίγη σοβαρότητα και εμπιστοσύνη. Ωραία, γιατί είδαμε και οι συμφωνίες, οι περισσότερες που πέτυχε ο Άρης με μπασκετμπολίστες, δεν είχαν καμία σχέση με πέρσι, όπου όλοι ζητούσαν εγγυήσεις, ζητούσαν κάποιο μερίδιο πίτας από τα τηλεοπτικά, από εδώ, από εκεί. Έτσι, φέτος... Τώρα φέτος υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Επιμονή και υπομονή, έτσι. Κυρίως υπομονή και επιμονή. Βλέπεις αυτό με τον Μπάουκ και τον Βέρμπλουμ και έτσι όπως ήταν στη φωτογραφία, νομίζω ο Μπέιλ ήταν. Και λέω, τι δημοσίευμα είναι αυτό, το βλέπεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πούμε και για τον μπάσκετ στη συνέχεια. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Πούμε για τον μπασκετικό, ήρθες να πούμε για το μπασκετικό. Για τον θρύο του NBA, τον Νοβίτσκι, έτσι. Θα κλείσει την πρώτη ώρα με αυτό. Εντάξει, το σέβομαι. Είναι επική ατάκα. Ο Γερμανός που έχει φτάσει πλέον στα 41. Στα 41. Από ένα επικό παίκτη. Νομίζω ότι είναι στα 41 χρόνια πλέον. Έτσι. Α, 40, συγγνώμη. Και πρόσφατα γίνει 40. Σε διάρκεια, όπως ανέβασε ο ίδιος στο Twitter του, σε διάρκεια doping control, πέρασε τη διαδικασία του doping. Και ρώτησε, λέει, καλά, λέει, με είδες να αγωνίζω με την περσινή σεζόν. Πιστεύεις ότι, λέει, έπαιρνα κάποιο. Ότι ήμουν ντοπαρισμένος, λέει. Άμα το έκανα αυτό, θα έπρεπε σίγουρα, λέει, να αλλάξουμε το φάρμακο που έπαιρνα, έτσι. Γιατί αστειευόμενο ότι. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι. Εντάξει, τα μπασκετικά του χώρου είναι τα αγωνιστικά, τελειώνει. Γιατί νομίζω, εγώ σίγουρα πιστεύω ότι θα παραμείνει μέσα στου χώρου. Το μένουν πνεύμα ικανών, πρόθυμο, ιδέ άρξ ασθενή. Και μιλάμε ακόμα για τον καλύτερο Ευρωπαίο power forward στον κόσμο. Νομίζω το καλύτερο Ευρωπαίο που έχει περάσει από το NBA. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ο Ντόνσιτς τον κυνηγάει. Αυτό που είπες είναι η δυσυλία, φίλε. Μιλάμε για θρύλο και μιλάμε για υποδημιουργία θρύλου, έτσι. Επειδή σε βλέπω φορτώνεις και δεν θέλω να οδηγηθούμε, θα οδηγηθούμε σε εκτόνωση τώρα με τις διαφημίσεις. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το διαφημιστικό μας διάλειμμα να κάνουμε και εμείς να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες. Σε βλέπω εδώ πέρα, έχεις λαχανιάσει. Όχι. Όχι. Και όχι, θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα μπασκετική. Τι? Δροσούλα εδώ, έτσι ξέρεις. Δροσούλα, φίλε. Πολιτική θερμοκρασία. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Είναι το κλιματιστικό, θα το πάρω αγκαλιά σε λίγο. Ότι όποιος ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω, έχει οστικό κύμα στα μούτρα κατευθείαν. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. All About Aris Weekend. Εντελώς καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι. Με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσίψιο στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στις μουσικές επιλογές, οι οποίες είναι εξαιρετικές και σήμερα. Νομίζω είμαστε μαζί με την προηγούμενη εκπομπή οι δύο που παίζουμε λίγο πιο ανθρώπινη μουσική. Όχι κλαρίνα ή full rockers. Κοίτα, είναι ανάλογα με τη διάθεση. Έτσι. Ανάλογα με τη διάθεση καθενός, αλλά νομίζω και αυτή την ώρα ότι είναι. Κοίτα, αυτή την ώρα ένας Διονυσίου και ένας Καζατζίδης νομίζω είναι μαζί με το φαγητό.
Μαζί με, όχι, φίλε, αυτά είναι μαζί, με, μαζί με τα κοκτέιλ που σου έλεγα νωρίτερα. Έτσι. Τα κοκτέιλ με Διονυσίου Καζαντζίδη. Όχι, αυτά που ακούμε δηλαδή τώρα. Τα... Α, ναι, εντάξει. Ναι, αυτό. Με αυτή, αυτή τη διάθεση, ξέρεις, αυτή τη διάθεση έχω στο μυαλό μου. Σαφώς. Αυτή τη διάθεση νομίζω έχουν όλοι. Εκτός από αυτοί που δουλεύουν, και αυτή τη στιγμή μπορεί και να μας βρίζουν. Έτσι. Γιατί είναι Κυριακή μεσημέρι. Να πούμε ότι καταφθάνουν μηνύματα για το μπασκετικό Άρη που απασχολεί γενικά το, τους Κιτρίνους. Μας λέει ο Πέτρος ότι υπάρχει αισιοδοξία. Φέτος θα γίνει καλή ομάδα και ήδη γίνεται. Καμία σχέση με πέρσι. Μακάρι Πέτρο να συνεχιστεί αυτό, να έχουμε αυτή τη σοβαρότητα την απαιτούμενη που έχει δείξει η διοίκηση του Δημήτρη Γουλιέλμου και του Παπαγεωργίου, έτσι που ξέρουν οι άνθρωποι πλέον, ναι, λίγο, ότι είναι οι σωστοί άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, πιστεύω, φέτος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με πέρσι, σε ό,τι έχει να κάνει με στελέχος του ρόστερ, έτσι. Είναι δοκιμασμένοι παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν τα προηγούμενα χρόνια, πούμε, έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, ξέρουν τι σημαίνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουν αγωνιστεί μέσα στο παλαιό, που είναι σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν πας σε μια ομάδα που ξέρεις ότι τα παίζεις μεταξύ συγγενών και φίλων, αλλά παίζεις μπροστά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι απαιτητικός. Έστω και αν έχει τη χειρότερη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας, οτιδήποτε, έτσι. Είναι αυτό, και αυτό που είπαμε χθες, ότι με το μπαν της FIBA προκύπτουν και μερικά θετικά στοιχεία για το σχεδιασμό της ομάδας. Ναι, όπως οι σίγουρες επιλογές από το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες πέρσι πήραν Αμερικανούς και πλέον πας εσύ τώρα σιγά σιγά και, και διαλέγεις τους καλύτερους και τους παίρνεις στο ρόστερ σου. Όπως έγινε και με τον Γκάρι Μαγκή. Ναι, έτσι, που ο Αμερικανός σέντερ παραχώρησε συνέντευξη ως μπασκετμπολίστας του Άρη σήμερα το πρωί, δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της. Έτσι, και λέει ότι, ας πούμε, ο τίτλος που επέλεξε να δώσει και η ΚΑΕ στη συνέντευξη του σέντερ είναι ότι και ο Άρης, ότι ο Άρης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, έτσι. Να πούμε λίγο επιγραμματικά τι αναφέρει ο Αμερικανός 30χρονος καλαθοσεριστής του Άρη. Αρχικά, όπως αναφέρεις και εσύ, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι μια ομάδα που ήταν διακαής πόθος να αγωνιστεί, είναι ένα βήμα τεράστιο στην καριέρα του και είναι χαρούμενος ο παίκτης για την πρόκληση την οποία δέχεται φέτος. Πόσο μάλλον για δύο λόγους. Ο ένας είναι η συμμετοχή του Άρη στο Champions League, στο Basketball Champions League, και η προοπτική της τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ο δεύτερος φυσικά είναι η συνεργασία με τον coach Αγγέλου, τον οποίο γνωρίζει ο καλαθοσφαιριστής του Άρη και πιστεύει πως τη φετινή σεζόν θα το βοηθήσει αρκετά και θα βοηθήσει ο ίδιος στην ομάδα και θα βοηθήσει και ο coach στην ανάδειξή του ως καλύτερο παίκτη σε σύγκριση με πέρσι. Ναι, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε, όπως είδαμε, στην Κίμη, έτσι, ναι. Ο οποίος μαζί με Kaiser. Μαζί με τον Kaiser, αυτό ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμα που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Φυσικά είναι σημαντικό ρόλο να ξέρεις ότι οι δύο αυτοί μπασκετμπολίστες έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν και έχει ανταγωνισμό ένας παίκτης με τον άλλον. Γνωρίζονται και ξέρεις ότι ο ένας βάζει δύσκολα στον άλλον. Έτσι, και γίνονται καλύτεροι φυσικά. Έτσι. Και κλείνει λέγοντας πως με αυτό το κλασικό μήνυμα προς τον κόσμο που είδαμε ότι φέτος. Επειδή ξέρουν τον κόσμο του Άρη οι αθλητές που έρχονται. Τι ξέρουν, ποια κατάσταση έρχονται. Και ξέρουν και τι τράβηξαν πέρσι για να περάσουν από το παλέ. Και ακόμη και στην έδρα τους, όταν ταξίδευε ο κόσμος του Άρη. Ότι πλέον ανυπομονούν να τους έχουν και στο δικό τους το πλευρό. Και αναφέρει χαρακτηριστικά: υπόσχομαι στους φίλους του Άρη πως κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ θα δίνω τα πάντα και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κερδίσει η ομάδα και να έχει μια πετυχημένη χρονιά. Αυτή την πετυχημένη χρονιά που ευχόμαστε όλοι να έχει ο Άρης φέτος. Ναι. Λίγο να ξορκίσουμε τα περσινά. Το πρόβλημα που δημιουργείται, ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Mm-hmm. Το τι έχει στο μυαλό του καθένα ως πετυχημένη χρονιά, τη νέα σεζόν. Ναι, λίγο. Κοίταξε, στόχους τώρα ο Άρης. Σίγουρα. Κοίτα. Στα πηγαδάκια ανάμεσα σε παίκτες και προπονητή υπάρχουν στόχοι. Αλλά τώρα να βγει ο Αγγέλου και ο κάθε Αγγέλου και όλοι οι μπασκετμπολίστες και να μιλήσουν για στόχους και για θέσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς. 26 αγώνες, φίλε. Ο στόχος είναι ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βλέπουμε τον αντίπαλο μέσα από τα μάτια. Πέστε. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε με διαφορετική τακτική. Έτσι. Αυτά είναι. Άμα ξεκινήσεις και την πρότασή σου με επέρο και τα ισπανικά αυτά, ή σοου ή λοιπόν και τέτοια, εντάξει. Μα φίλε, αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι τη φετινή σεζόν. Ότι ο Άρης θα παλέψει σε κάθε παιχνίδι. Όπως, ας πούμε, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Άρη, που παραχώρησε ο Διαμαντής Λαυτσάκης, ο νεαρός forward,
τόνισε πως δεν έπαιξε τόσο ρόλο το οικονομικό, έτσι. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η κατάσταση οικονομικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή και τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη χρήση. Τόνισε πως είναι. Να μην κάνουμε αναλύσεις τώρα για συμβόλαια και. Όχι, δεν θα μπορούσα να πεις λεπτομέρειες. Όχι, είναι αυτό, επαυξάνω αυτό που λες με αυτό που λέω. Δεν το λέω εγώ να σε. Ως αρνητικό, να μην μιλήσουμε για συμβόλαια, γιατί μιλάμε φέτος ότι η εμπιστοσύνη υπερτερεί των συμβολέων. Μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά στα συμβόλαια και βλέπουμε παίκτες να το αντέχουν αυτό, να λένε εντάξει, θα παίξω τον Άρη και με λίγα λεφτά. Σε σχέση με πέρσι, το budget νομίζω είναι 2,5 φορές κάτω. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Είναι 450.000 νομίζω. 350 με 300.000. Εκεί το είχα αφήσει. Δεν νομίζω ότι δεν θα ξεφύγει παραπάνω. Γιατί δεν μας παίρνει ξεφύγει. Να πάρουμε κι άλλον. Κοίτα, 50.000 σε αυτήν την ομάδα είναι και δύο καταλαθροσφαιριστές, μου σου πω, έτσι. Ο Διαμαντής Λαυτσάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι μια σημαντική επιλογή που τον βοηθήσει αγωνιστικά να εξελιχθεί, έτσι. Δεν είναι τόσο τα λεφτά, αλλά στον Άρη, ξέρω εγώ, θα έχει και την πίεση για να βελτιωθεί και να βελτιώσει και δει στον αμυντικό τομέα στον οποίο διακρίνεται, έτσι. Το σήμα κατά τεθέν του. Και διακρίνεται και ο Αγγέλος στον νομικό τομέα. Ναι, γενικότερα όλοι οι παίχτες αυτοί που ήρθαν έχουν μια αλφα προτίμηση προς την άμυνα. Έτσι. Οι άμυνα που παίζουν. Δηλαδή δεν θα είναι ότι θα τρώσει και εύκολα καλάθι, ειδικά τη φετινή σεζόν. Είδαμε, το είπε και ο Βεργίνης στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο All About Aris On Air, στη δεύτερη εκπομπή, έτσι, τη τάξη του All About Aris, που είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως. Θα δώσουμε βάση στην άμυνα και όλα ξεκινούν από την άμυνα στο σύγχρονο μπάσκετ και θα δούμε για την επίθεση πώς μπορούμε να είμαστε όσο πιο αποδοτικοί γίνεται το καλύτερο. Αλλά η άμυνα θα είναι συμπαγής. Ειδικά με μια ενδεχόμενη προσθήκη και του Ραμόν Χάρις, έτσι, που μετά το γάμο με το Λευτέρη Μποχορίδη, όπως προανήγγειλε η ΠΑΕ, εντάξει, η επίσημη ανακοίνωση φαντάζομαι θα βγει από Δευτέρα, έτσι. Και πλέον οι Κίτρινοι έχουν στρέψει το βλέμμα του στον Αμερικανό forward για τη θέση 4. Mm-hmm. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε, όπως είπαμε και χθες, στο Κολοσσό Ρόδου. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι κάτι πιο προχωρημένο από απλές συζητήσεις. Νομίζω ότι είμαστε και σε στάδιο προσύμφωνου. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει. Αν όντως είναι έτσι, δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί και ο Αμερικανός. Μια θέση 4. Στη θέση 4, Αμερικανός forward αθλητικός. Έτσι. Και θα νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση σε όλο αυτό το παζλ. Το ενελάδι παζλ. Τις παίχτες από την Ελλάδα που έχουν επιλεχθεί και τον Άρη. Ξέρεις τι κάνουν τώρα στην ΚΑΕ. Δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς τόσο νωρίς να έχουν πάρει τόσους παίκτες. Κάνουν πόλεμο στο Γιάννη Παραμπονιάρη που είναι σε άδεια να μην μπορεί να τα χαρεί τα αποκτήματα, τα μεταγραφικά. Και τώρα, μην ξεχνάμε ότι η ΚΑΕ πρώτα θα ολοκληρώσει το ρόστερ και φαντάζομαι στη συνέχεια θα βγουν τα στήρια διαρκείας, έτσι. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν καλή ότι. Ναι, κοίτα, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είχαν βγει τα εισιτήρια διαρκείας πριν 2 εβδομάδες. Και πάνω στα του ποδοσφαιρικού άρθρα πέστανε. Και τώρα, πριν 3 εβδομάδες, νομίζω είχαμε ανακοινώσει την ανέωση του Μπέλ, την απόκριση του Βεργίνη, του Σλαυτσάκη και του Νταλό και την παραμονή του Φιλιώνη. Είχαν 5 παίχτες, συν το Χριστίδη και το Βουργαδόπουλο 6-7. Έτσι. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια καλή κίνηση που δεν έχουν βγει ακόμα. Και νομίζω ότι η ΚΑΕ θα περιμένει τη στήριξη του κόσμου, ειδικά αν οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, έτσι. Και για την περίσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, που ουσιαστικά θα περιλαμβάνει και Champions League το διαρκείας. Ναι, σε περίπτωση που περάσει. Σε περίπτωση που ο Άρης προκριθεί στο Champions League, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω αν περιμένει και αυτό η ΚΑΕ, έτσι. Γιατί άλλο να βγάλει στήρια διαρκείας για 13 εντός έδρας αγώνες. Και άλλο για, αν θυμάμαι καλά, συν 10 είναι το. Συν 10 είναι 7 αγωνιστικές. Ουσιαστικά περίπου 20 αγώνες. Το κύπελο φυσικά παραμένει εκτός γιατί είναι μονή αγώνες και τα έσοδα είναι λίγο περίπλοκα. Μοιράζονται στην ΕΟΚ, κάπου στην ΕΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Ξέρεις τι έπρεπε τώρα να παίζει ο Άρης προκριματικά. Έπρεπε να πει στον Κομνηνού, κύριε Κομνηνέ, σας παρακαλούμε κύριε Κομνηνέ, πρέπει να βγάλουμε τα διαρκείας μας. Πάμε ομίλους αμέσως τώρα, να μην τρέχουμε στις τυφλίδες και στα τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι. Στο πρώτο στάδιο της κλήρωσης νομίζω ότι ήταν. Απέφυγε κάποια μεγάλα ονόματα που είχε. Αλλά έτσι, σίγουρα οι τρεις προκληματικοί δεν πρέπει να τις υποτιμήσει κανένας.
ούτε το πρώτο γύρο. Εγώ θα σου πω το πρώτο γύρο, γιατί είναι αγώνες που γίνονται. Θα γίνει ο πρώτος αγώνας την Πέμπτη, ο δεύτερος θα γίνει Σάββατο. Έτσι, με δύο μέρες κενό, εγώ δεν μπορώ να αποδεξοφλήσω τίποτα. Πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι θα. Ο Άρης νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει τον πρώτο γύρο, έτσι. Αλλά μετά από εκεί πέρα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πόσο ενοχλεί αυτό το. Να αναφέρουμε για μεγαθύρια και για τον Άρη, δηλαδή τώρα. Πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση για να μην έχουμε τέτοια, να επιστρέψει η ομάδα εκεί που πρέπει. Δηλαδή τώρα στο Basketball Champions League, αν δεν πρωταγωνιστεί αυτός ο Άρης, είναι εντάξει, είμαστε άξιοι της μοίρας. Να πω ότι κυτρινό μαύρο χρώμα είχε και η νίκη στην πρεμιέρα της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καθώς Βουλγαρόπουλος on fire είχε 8 πόντους και 8 rebound. Με 4-4 δίποντα, να σε πληροφορήσω. Γιατί σε κάποια φάση έβλεπα το παιχνίδι και ουσιαστικά πρόσφερε αρκετές λύσεις, νομίζω. Με 4-4, δηλαδή αν το δεις και υψομετρικά μόνο, είναι τουλάχιστον ένα κεφαλή από οποιοδήποτε συμπαίχτη. Ναι, το βλέπω εδώ, δεσπόζει. Βλέπεις φωτογραφία, άμα δείτε τη φωτογραφία, είναι τουλάχιστον ένα κεφαλή, έτσι. Και ο Βαλάντης Κουρτίδης είχε συμμετοχή στα 7 λεπτά που αγωνίστηκε, δεν πέτυχε κάποιο καλάθι. Επιχείρησε ένα σούτ, αλλά ήταν άστοχο. Ήταν αφανής ήρωας, εντάξει. Και σήμερα η Εθνική κάτω των 18 δίνει το δεύτερο παιχνίδι της. Η ομάδα του Γιώργου Βλασόπουλου αντιμετωπίζει στις 6.30 ώρα τη Λετωνία. Τη διοργανώτρια χώρα. Ναι. Ας πούμε, χθες έκανε μια εξαιρετική τέτοια, μια εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε με 16 πόντους. Και στο τέλος το παιχνίδι, τα τελευταία 5 λεπτά, σαν να μην παίχτηκαν ποτέ. Γιατί έκανε αλλαγές και κούρασε παίχτες. Και όπως έγινε γνωστό μετέπειτα, υπήρχε θέμα στο εσωτερικό της ομάδας. Γιατί τέσσερις ποδοσφαιριστές, λέω, ναι, στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Έπαθα Κωνσταντίνο. Αν αρχίσει και τα κοκοράκια, θα φύγω. Δεν με χρειάζεσαι. Τέσσερις καλαθοσφαιριστές της ομάδας. Είχαν ενοχλήσει στοματικές διαταραχές από πιθανή δηλητηρίαση τις προηγούμενες μέρες και ήταν στο 100%. Παρ' όλα αυτά, δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση, έτσι. Ο Ραγκαβόπουλος με τον Αρσενόπουλο έκαναν πράγματα και θάματα. Τώρα που είπε στοματικές διαταραχές, θυμήθηκα Ατρόμητο με. Όχι, με τα λιγμένα πάλι. Με τα λιγμένα που τους έδωσαν 3 μήνες λιγμένα τρόφιμα και ποτά και χυμούς και νερά. Καλά νερά τώρα, εντάξει, όχι λιγμένα. Και λέει δεν τα πήρανε, ευτυχώς το γλίτωσαν. Δηλαδή πόσα θα τρώγανε. Πόσα γκολ θα τρώγανε, δηλαδή, αν παίρνανε και τα λιγμένα. Καμιά δεκαριά. Δεν θα σταματούσε το κοντέρ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι όμως φαβόρη πάλι, έτσι. Γιατί μετά το 4-3 νομίζω είναι φαβόρη, έτσι. Θέλεις μπασκετάκι, τι θέλεις. Πού θες να σε πάω. Θες να σε πάω στην προπόνηση Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών. Είχα προετοιμαστεί να αρχίσει τώρα νωρίς η φόρμουλα. Να το βλέπαμε κιόλας, να κάναμε λίγο έτσι. Θα βγει στο τέλος. Πάλι Χάμιλτον προπόνηση. Δεν γίνονται αυτά. Ο 69χρονος Γκρέγκ Πόποβιτς, φίλε, συνεχίζει ακάθεκτος. Παίζει και άμυνα, έτσι. Παίζει και άμυνα. Εκτός προπονητής, παίζει άμυνα με τους παίχτες. Νομίζω ότι είναι η νέα εποχή μετά την απομάκρυνση του Coach K, του Mike Krzyzewski. Αυτά είναι δικά σας, εγώ δεν επεμβαίνω. Σας αφήνω να αναλύσεις αμερικάνικο μπάσκετ. 69 χρονών φίλε και παίζει άμυνα κανονικά. Όλοι πιστεύουν ότι θα αποσυρθεί από τον μπάσκετ, από τους Spurs για να λάβει την εθνική ομάδα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν είναι στα πλάνα του, έτσι. Ακόμα είναι νεαρός, είναι εντάξει. Ναι. Έχει ακόμα. Το άμυνα της ηλικίας του. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα αποσυρθεί τώρα κοντά, έτσι. Θα είναι ναι, μεν πολύ δύσκολο, αλλά θα έχει να πάρει τον χρόνο. Γιατί πλέον οι Spurs είναι φυτώριο προπονητών, έτσι. Οποιοδήποτε είναι βοηθός προπονητή στους Spurs, περνάει το όνομά του, ακούγεται κάθε θέση και λίγο, και με την πρώτη θέση που αδειάζει, έβγαινε ο Μεσίνα ή Χάμον ή διάφοροι. Τι έχεις να πεις για Φώτη Κατσικάρη, που ανοίγει το δρόμο για το NBA για τους Έλληνες προπονητές? Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα. Και το επίπεδο στην Ελλάδα από άποψη προπονητικής μπάσκετ. Ναι, σε αντίθεση με το μπάσκετ σαν άθλημα στην Ελλάδα που νομίζω στα μάτια μου φθήνει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Οι προπονητές, ναι, γιατί πλέον δεν έχει. Είναι κούρσα για δύο. Τα προηγούμενα χρόνια. Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει, φέτος βλέπεις και η ΑΕΚ ήταν δυνατή και ο Προμηθέας ήταν καλός και ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, ναι. Και όλοι ήταν καλοί φέτος. Ναι, ήταν καλό πρωτάθλημα.
σαν πρωτάθλημα είχε κάποιες κινήσεις, αλλά όλοι ξέρεις όλοι ξέρουν που θα καταλήξει. Δεν μιλάμε για το νοκάουτ του κυπέλου που ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Μιλάμε για τα τέτοια. Αυτό φίλε για να μην καταλήγει έτσι, πρέπει όταν παίζει Άρης Παναθηναϊκός και είσαι στον πόντο στο 3ο-4ο δεκάλεπτο, να μην το καθαρίζουν κάποιοι το ματσάκι με 2-3 σφυρίδες. Θέλεις και εκεί βαρ. Παντού το βαρ να μπει. Παντού βαρ. Εντάξει, παντού βαρ. Θα χαθεί μαγεία. Έτσι δεν λένε. Θα χαθεί μαγεία. Άσχετα να χαμάσαι κάτι. Ακόμα θυμάμαι το ημιτελικό ήταν με Ολυμπιακό, με το Σλούκα τότε όταν ήταν στον Άρη, να έχει γίνει ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Είχε βγει η μπάλα, νομίζω, δεν θυμάμαι, και να βλέπει το ριπλέο διαιτητής και παρόλα αυτά να δίνει μπάλα στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά πρόκριση μέσα στο παλέ. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Φίλε, είμαστε παλιοί στο. Πλησιάζει τα πρώτα άντια. Θυμάμαι το τελικούς με Ολυμπιακό, με Νέστορα ακόμα, με τελικούς στην Ευρώπη με Γκαλούδι. Έχουμε πολύ πράγμα από μπάσκετ. Μάλιστα. Και φαντάσου, εμείς δεν έχουμε προλάβει τίποτα. Είναι άρι, δεν προλάβαμε γκάλιδες και τέτοια. Όση ώρα μιλάς, ο Χρήστος φωτογραφίζεται κανονικά στην Ολλανδία, έτσι. Όλοι... Χθες ήταν για ψώνια. Έκανε το δικό του ρεπορτάζ εκεί πέρα, το outlet, το Ολλανδικό. Όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη που βρίσκονται απεσταλμένοι στην Ολλανδία βγήκανε την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία. Έτσι. Μια μπάλα τους λείπει από τη μέση, σαν πεντάδα μπασκετική. Σίγουρα κατεβάζουν μπάσκετ εύκολο, έτσι. Έτσι, άνετα. Αλλά για να κατεβάσουν και μια ολόκληρη οικογένεια μπορεί να κατεβάσει αυτή τη στιγμή πεντάδα, η οικογένεια είναι το κούμπο. Η φωτογραφία, τους είδε, ναι. Η φωτογραφία που ανέβασε ο Γιάννης στο Instagram χθες είναι τρομακτική, έτσι. Ειδικά αν κάνει σύγκριση του Γιάννη με τον Γιάννη που έφυγε τον φιλαθλητικό το 2012. Εγώ τον αδερφό του πιο τον πάνω το βλέπω όμως. Στη φωτογραφία. Είσαι τρελός. Δεν στενά. Όχι το Θανάση. Ο Κώστας είναι αυτός. Ο τέρμα δεξιά. Ο τέρμα δεξιά είναι ο Άλεξ, νομίζω. Ο Άλεξ. Κοίτα, ο Άλεξ είναι πιο του πάνω από τον Γιάννη. Το βλέπεις αυτό το παιδί. Αυτό το βλέπεις, αλλά βλέπεις ότι ο Άλεξ είναι και πιο ψηλός. Πρέπει να είναι πιο ψηλός. Νομίζω, πού θα πάει αυτό το παιδί. Νομίζω ότι θα είναι. Και ξέρω εγώ 17. Αλήθεια, δεν ξέρω. Αν έχει ξαναγίνει οικογένεια. Έτσι να αγωνιστεί. Η μπολ δεν είναι. Σου είπα για μπάσκετ τώρα, μην μου λες για σοου. Άλλο όπως λέγανε το τέτοιο, το WWE. Που λένε ότι δεν ξέρεις, είναι wrestling, είναι σκηνοθετημένο, έτσι. Ναι. Τι είναι τότε, αλήθεια. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, έτσι, να σου το πω και αυτό να το ξέρεις. Να τώρα μας καταστρέψει το μέλλον. Εντάξει, κοίτα όμως. Μας έκοψε την ώρα, ξέρει και μεσημέρι, 2,5 ώρα έχουμε φτάσει. Όμως σου λέω ότι σαν τετράδα, έτσι, ο Θανάσης, εντάξει, πέρασε από το NBA, δεν. Ο Θανάσης δεν είναι λίγο σαν τον αδερφό του Αζάρ. Αυτό που έχει βγει είναι πολύ σωστό, πολύ accurate. Σαν τον Αζάρ των φτωχών είναι ο Θανάσης. Χωρίς κανένα. Κοίτα, ο Θανάσης είναι ο μόνος που έχει πάρει πρωτάθλημα. Να το δώσουμε αυτό. Ναι, έχω διαφωνήσει πολλές φορές με διάφορους ρυθμούς για τον Θανάση. Κοίτα, παλιότερα πίστευα ότι δεν το άξιζε αυτό, έτσι. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό δεν το θεωρώ κάτι σαν υπερπαίχτη. Αλλά βλέπω ότι κάνει. Φίλε, άμα κάτσουμε τώρα να κάνουμε διαγωνισμό σουτ, εγώ και ο Θανάσης νομίζω θα τον αφήσω πολύ πίσω. Δεν υπάρχει. Δεν σου μιλάω για σουτ. Σου μιλάω για αυτό που θα μπει για 10-15 λεπτά στο παρκέ. Ξέρεις ότι θα τον έχεις μπροστά σου και την έχεις βάψει, έτσι. Θα σε κυνηγάει. Λέει αυτό, εντάξει. Και φοβάσαι να κουνηθείς, φοβάσαι. Γι' αυτό, φίλε, παίζει και Ευρωλίγκα και βγήκε και πρωταθλητής. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά από το. Τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα περάσουμε στο τέταρτο. Μετράμε ημίωρο. Καταπληκτικό. Μετά το τρίτο ακολουθεί το τέταρτο. Μπράβο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να κάνουμε και τις απαραίτητες ανάσες, να πιούμε και λίγο νερό, να πάει ο Γκάτος έτσι να κάνει και τη βάρδιά του να συνεχίσει. Και θα επιστρέψουμε με το τέταρτο μέρος. Επιστρέψαμε. 20 λεπτά πριν τις 3, ακούτε Libero 107,4 και την εκπομπή All About Aris on Weekend. Όχι on air. Όχι, και το weekend. Θα θέλαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή από κάποιο beach bar ή από κάποια κατασκήνωση πάνω στο βουνό. Ή μπορεί και να την κάνουμε. Κοίτα, όχι, μην το κάνουμε beach bar. Όχι, μπορεί να την κάνουμε ήδη. Πού ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ναι, κοίτα, είναι θέμα. Νομίζω θα το ξέραμε. Να βολήσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και μόνο που έχει το κλιματιστικό σε τόσο ωραίο πολικό ψύχο, εγώ είμαι ικανοποιημένο. Ναι, πέρασε ένα πιγκουίνο. Δεν έχει τη ζέστη. Πέρασε ένα πιγκουίνο πριν, ρώτησε τι κάνουμε. Αλλά είναι, όχι, είναι ωραία σε σχέση με έξω. Δηλαδή, προτιμώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιώργος Γκάτος, Κωνσταντίνος Τσίπτσιος και Γιάννης Ζάτσης στην υποστήριξη με τις μουσικές τις εξαιρετικές. Στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ
γράφετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε, να επικοινωνήσετε, να σχολιάσετε και να συζητήσουμε για τον Άρη και όχι μόνο. Αυτό το όχι μόνο είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εκπομπής. Και το αποστέλλετε στο 54526 το μήνυμά σας. Είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε, φίλε. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε. Α, εντάξει. Να συζητήσουμε, να συζητήσουμε, ναι, τα πάντα. Ναι, 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 βέβαια. Έχεις κάποιο κόμπλεξ φιλικό στα Τζέλσι? Την Τζέρσι δεν την έχω κομπλεξί, σαν να τη συμπαθώ. Είναι θεσμικές ομάδες που, mm-hmm. που έχουν λιγότερα πρωταθλήματα από τη Σάντερλαντ. Τη συμπαθούμε, δεν έχουμε κάποιο κομπλεξί. Το μόνο σου κομπλεξ, έτσι. Και μια που πήγε στην Αγγλία, πούμε ότι ο Κλοπ λέει: η καλύτερη απόφαση τη ζωή μου είναι ότι δεν χρησιμοποιώ τα social media. Αυτές τις συγκινητικές δηλώσεις ποτέ δεν τις χώνεψα. Δηλαδή, δεν πιστεύω πως υπάρχει άνθρωπος που να μην χρησιμοποιεί τα social media και να μην έχει κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητά του, δηλαδή να μην μένει λίγο πίσω. Μένεις λίγο πίσω, ρε φίλε, άμα δεν τα αφήσεις. Νομίζω ότι όσο ο Κλοπ στα social media δεν είναι όπως στην πραγματική ζωή, έτσι. Πολύ παρορμητικός, έτσι, πολύ εγκυλωτικός. Να σώζεται από αυτό. Ξεκάθαρα, τι, φαντάζεσαι, καλημέρα από το βοηθητικό Λίβερπουλ, έτσι. Φαντάζεσαι τέτοια πράγματα ή οτιδήποτε. Πιο πολύ για Twitter τον κόφω, έτσι. Τον βλέπω εκεί να ασταμάτητα. Γιατί δεν διαφωνεί σε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι θα του κολλήσει πιο πολύ το Twitter από άποψη ότι είναι άνθρωπος που δεν σταματάει ποτέ. Μιλάει, γράφει. Έτσι. Ανησυχία, ναι. Τι, πού θες να πας? Όχι. Στη μεγάλη ομάδα. Δεν θα σε διακόπτω ποτέ. Ποια είναι η μεγάλη ομάδα? Στη μεγάλη ομάδα του Manchester. Έτσι, ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε ακούσει πινελίκια μαζεμένα, νομίζω. Ποιο, δεν βλέπω κανένα πινελίκι στα μηνύματα. Όποιος θέλει να αντιδράσει, φίλος της United. Ναι, 54526. Έτσι. Γιατί και οι μειοψηφίες των πόλεων είναι σημαντικές. Εμείς τις τους στέλνουμε στο Liverpool, έτσι. Για τη μεγάλη Liverpool. Ξέρεις ότι αυτό δεν ισχύει πουθενά. Έτσι, γιατί. Εγώ τα ζαχαρωτά δεν τα πιάνω στο στόμα μου. Τα ζαχαρωτά ή οι εφοπλιστές? Ποιο είναι το σωστό? Νομίζω είναι και τα δύο, αλλά νομίζω οι εφοπλιστές είναι το πιο σωστό. Υπάρχει μια παρανόηση, αν θυμάμαι καλά. Καλά, αυτό στην Αγγλία με τα παρατσούκλια είναι λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι στην Αγγλία αρκετοί είναι εφοπλιστές. Ζαχαρωτά δεν ξέρω κατά πόσο. Ακορίχη, ναι. Ζαχαρωτά δεν ξέρω κατά πόσο λες. Οι Έλληνες νομίζω είναι οι Εξιτέρ. Φίλε, τόσο ψαγμένα πράγματα δεν έχω διαβάσει. Νομίζω υπάρχει οι Έλληνες. Τι περίεργα άρθρα μπαίνεις και διαβάζεις, έτσι. Τι έχουν τίτλο, σοκ. Φίλε, Αγγλία την έχουμε πολύ αγάπη. Έχουν τίτλο σοκ Έλληνες παντού. Τι ξεκινάει η Αγγλία σε 15 μέρες. Εντάξει, Αγγλία. Έχουμε πρώτη αγωνιστική. Αγγλία, φίλε, με πρώτη χρονιά τέτοιο, έτσι. Χειμερινή διακοπή. Ναι. Δεν θα έχει. Μετά την Boxing Day νομίζω θα έχει και ένα 15ήμερο διάλειμμα. Εντάξει, η Αγγλία. Πάθανε είναι... Ελλάδα και αυτή τώρα, τι θα αρχίσουν τις διακοπές και τα διαλύματα. Εντάξει, η Αγγλία είναι Αγγλία. Καλά, βλέπαμε. Η Αγγλία έχει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελα. Το Καραμπάο, το FA. Καραμπάο, αυτά. Εντάξει, αυτά τα. Εντάξει, ναι. Οι χορηγοί της Chelsea που κάνουν κύπελα. Καραμπάο. Και εμείς θα πάμε Καραμπάο, κάποιο κύπελο. Έτσι, να σας βοηθήσουμε να έχετε μια ευκαιρία να σηκώσετε κάτι, παιδί μου. Έτσι, Γιώργο Γκάτο, θέλω να μην πηγαίνει κοντά σε αυτό. Μπορεί να παίξει η Λίβερπουλ κοντά στην Πίρσοτ, έτσι. Στο κύπελο που είδαμε προχθές, σε αυτό το τουρνουά. Μην κελάς, τι, είναι ένα κύπελο γι' αυτό. Θα μπει στη μεγάλη τροποθήκη. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Θα πιάνετε στο στόμα σας τη μεγάλη Λίβερπουλ. Έτσι νομίζεις. Αυτές τις μέρες έχει και τα διεθνή φιλικά, έτσι. Εκτός από πολλά γκολ και ένα θέμα, έτσι. Δεν θα το έλεγα και καλό θέμα, έτσι. Άμα ένα μάτσο λέει 5-1, δεν λες ότι είχε θέμα. Λες ότι ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Έτσι. Δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας που λέγανε στην αρχαία ΕΡΤ κάποτε. Στην αρχαία ΕΡΤ. Ναι, εν τω μεταξύ, τι κόλλημα έχει φέρει ο κόσμος με αυτό το τραγούδι που παίζει από πίσω του Drake. Γίνεται λίγο χαμούλης. Αυτά είναι νεολαία, έτσι. Πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο Γκάτο, που είναι νεολαία? Δεν αποκαλύπτεις εσύ. Θα δοκιμάσω. Παθαίνεις αναβίση? Όχι, παθαίνω θέμα δαμαντίδη, φίλε. Τι, δηλαδή, θεωρείς απίθανο σε κάποια επόμενη εκπομπή να μπούμε θέμα δαμαντίδη? Ναι, το θεωρώ απίθανο. Νομίζω και οι 5 άνθρωποι που μας ακούνε στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή για Χαλκιδική δεν θα μας ακούνε αυτοί. Με Μπατμανίδη θα μπούμε καμιά μέρα. Batman, εγώ δεσμεύομαι. Αν δεν μπούμε σήμερα, μετά από μία ώρα, από ανάπαυλα, θα μπούμε σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Εγώ δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι. Πώς και τι δεσμεύεσαι στον αέρα της πόλης, έτσι. Έτσι, εντάξει. Εδώ θα είμαστε, Γιώργο. Και, τον αέρα... και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Και από τον αέρα της πόλης, έτσι. Ας πάμε στον. Τολμώ να πω της πόλεως. Της πόλεως. Αν μου επιτρέπεις, φυσικά. Αν μου επιτρέπεις, φυσικά, εγώ θα πω της πόλεως. Και από τον αέρα αυτή της πόλης. Ναι. Σε ποιο θες να πάμε? Θες να πάμε στον αέρα της πόλης του Manchester. Τη City of Manchester. Το παλιό γήπεδο. Βλέπω Μαχρέζ ανησυχία. Ακόμα δεν πήγε ο Μαχρέζ, τραυματίστηκε. Με την Bayern.
τα τσεκούρια, δεν ξέρω ποιο τσεκούρι από την Bayern έκανε. Χθες έκανε μια καλή χρονιά και από τότε είναι παλέμαχος. Θλίψε πια. Σκεφτόμουν, είχα αυτό στο μυαλό μου αυτή τη σκέψη, όταν έβλεπα το Vardy. Το Vardy is on fire, your defense is terrified. Will Gerken αυτό, δεν τα μπερδεύεις. Στο Μουντιάλ ήταν Vardy. Ναι, και είδες τι καταφέραμε. Έμπαινε ο Vardy και τρώγανε γκολ οι άλλοι μετά. Νομίζω γιατί είσαι κοκκουπρό, έτσι. Νομίζω ότι μετά το τέλος του... Μετά, το τέλος, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Leicester, νομίζω ότι το όνομά του το έχει δικαιολογήσει πιο πολύ ο Σμάιχελ. Παρά η... Και ο Καντέ. Ναι, εντάξει, το Καντέ νομίζω εκτός συναγωνισμού δεν θα διαφωνήσει κανείς. Απλά για τους υπόλοιπους, ας πούμε, το Μαχρέζ δεν βλέπω κάποιο λόγο για να παίξει City, έτσι. Το θεωρώ ποδοσφαιριστικά καλό, αλλά νομίζω ότι η City έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ξέρεις γιατί τον πήραν το Μαχρέζ. Ένας λόγος είναι ότι, εντάξει, μιλάμε για ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή, τον MVP της τη χρονιά που η Leicester πήρε το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως νομίζω τον πήρανε για να μην τον πάρει κάποιος άλλος. Δηλαδή σου λέει, κάτσε μην πάει σε καμιά Liverpool, κάτσε μην πάει σε καμιά United. Κοίτα, ευχής έργων θα ήταν να πάει στη Liverpool. Είναι η πολιτική του Δίρε και Βασίλευε που άσκει τα τελευταία χρόνια η City. Το να πάει, το να πάει ο Μαχρέζ στη Liverpool ήταν κάτι που θα νομίζω θα δίνει λεφτά και η City. Γιατί σε αποδυναμούν κατευθείαν, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι ίδια τα δεδομένα. Στη City μπορεί να μην προσφέρει εντάξει, τόσο όσο θα προσέφερε στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Πέρα την ψυχολογία που λέμε. Δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, στην Αγγλία. Απλά, ο Κλόπ με τον Γκουαρντιόλα δεν έχουν καμία σχέση τακτικά και αγωνιστικά. Έτσι. Πέρα από το πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο, το επιθετικό και αυτά. Νομίζω ότι εντελώς άλλα πράγματα ζητάει ένα, εντελώς άλλα πράγματα ζητάει ο άλλο. Ο Κλοπ προσπαθεί λίγο να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Γκουαρντιόλα με την επιποχή τη Μπαρτσελόνα, αυτό το γύρω-γύρω χωρίς καθαρό φόρ. Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα του γίνει φέτος. Του βγήκε λόγω δαιμονισμένου Σαλάχ, έτσι. Η πορεία που έκανε από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, στην Ευρώπη, γιατί στην Αγγλία μπορεί να βγει πρωταθλητή στην Ευρώπη, αλλά σε καμία περίπτωση στην Αγγλία. Κοίτα, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο. Και στην Ευρώπη που του βγήκε. Θα πει κόντρα, στην Πόρτο, όχι, κόντρα στην Πόρτο, κόντρα στη Ρώμα. Κόντρα στη Σεβίλη, κόντρα στη Μάριμπορ. Δεν είναι. Ξέρεις, αυτές, ειδικά με τη Ρώμα που έβλεπα μια άμυνα παιδική χαρά. Δηλαδή τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Και λένε. Παιδική χαρά τον Κώστα Μαναλά στην άμυνα. Και λένε. Το πιο γρήγορο ποδοσφαιριστή. Το δεύτερο πιο γρήγορο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Κάτι τέτοια ακούμε και δεν μπορούμε να. Το όνομά του έχει συνδεθεί με όλες τις ομάδες. Τη Ευρώπη. Αυτό είναι πριν η Λίβερπουλ. Και ακούω που λένε για τον Άλισον που έφεγε τα 5 γκολ και τα. Εντάξει. Ο Άλισον τι φταίει άμα η άμυνα είναι παιδική χαρά και δεν προλαβαίνουν το Σαλάχ ούτε με δίκανο. Δηλαδή, είναι εντάξει, θέμα και ποιον έχει μπροστά σου, έτσι. Να. Με τη Ρεάλ όταν έπαιξαν δεν του βγήκε το Κλοπ. Τουλάχιστον δεν του βγήκε στο μισάωρο που έπαιζε η Λίβερπουλ παιχνίδι κατοχής και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Που είχαν μια νευρικότητα, φτάνανε μέχρι την περιοχή της Ρεάλ, αλλά στην τελική φάση δεν το παστελώνα. Εντάξει, η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια ήταν μια ομάδα που διατήρησε πολύ σταθερό κόσμο, έτσι. Και νομίζω ότι. Φίλε, να λες καλά που έχετε τον Μπενζεμά, που έχουμε κιόλας για τη Μικέ Ρεάλ, το μεγάλο Μπενζεμά. Ναι. Τον οποίο. Ναι, όποιον ακούει που λέει χοντρό τον Μπενζεμά. Εντελώς, δηλαδή, με γυρνάει το μυαλό. Δεν έχει δει άλλους κι άλλους, έτσι. Δεν το λες με την έννοια του γκολτζή, παρότι έχει βάλει αρκετά γκολ. Όταν έχει από πίσω σου τον Κριστιανό Ρονάλντο, τον Μπέιλ και τους υπόλοιπους, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Έτσι, ανοίγει χώρους. Κοίταξε, εγώ για μένα ήταν MVP ο Μπενζεμά στο τελικό με τη Λίβερπουλ. Έπαιξε σε μια φάση μέχρι και center back τον είδαμε να παίζει. Box to box έπαιξε. Αμυντικό half, επιθετικό, κεντρικό, ό,τι θες. Και extreme. Κουβαλούσε μπάλες, κρατούσε μπάλες, έβγαζε κάθετες. Κρατάει μπάλες και ανοίγει χώρους. Αυτό είναι στην ίδια φιλοσοφία με αυτούς που βλέπουν NBA και στέκονται, ξέρω, έβαλε 35 πόντους, 40 πόντους. Δεν είναι, άμα δεις ότι. Είναι πολλοί παίχτες που συμβάλλουν σε ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Δεν μπορείς να πεις ότι. Εντάξει, σίγουρα αυτός που σκοράρει τέτοια έχει τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος. Αλλά και οι υπόλοιποι που κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και επίσης, εγώ να. Είναι το μισό, είναι το η συνεισφορά του Μπενζεμά στον τελικό. Και να μας πείτε πού ήταν ο άφαντος και σε ένα ακόμη παιχνίδι άφαντος, Μόντριτς. Ποιος Μόντριτς, ρε παιδιά, που θα το δώσει και χρυσή μπάλα, δηλαδή τώρα. Γίνεται ένα τεράστιο έγκλημα τώρα στην πλάτη του ποδοσφαίρου τους τελευταίους μήνες, επειδή ο Μόντριτς έκανε, λέει, καταπληκτική χρονιά. Πείτε μας λίγο, πού έκανε καταπληκτική χρονιά ο Λούκα Μόντριτς στο πρωτάθλημα, όπου λίγο ακόμα δεν θα βγαίνει και Ευρώπη.
στο Champions League. Το πρωτάθλημα μετά τους 16 ο Μόντριτς δεν ακούμπησε μπάλα. Το πρωτάθλημα είναι εντελώς εκτός κουβέντας. Νομίζω ότι μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές, 10 από δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Χάνανε το. Άρα πάει το πρωτάθλημα. Ναι, στο δεν κύπελο, είναι στο κύπελο. Ποιο κύπελο, εσύ. Ποιο κύπελο. Στο Champions League ο Μόντριτς που ήταν από τους 16 και μετά. Έκανε κάποιο καλό μάτς. Από τους 16 και μετά ήταν σειρά του Ίσκο, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε κάτι. Όχι απίστευτα παιχνίδια. Ωραία. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στο Μουντιάλ ο Μόντριτς τι έκανε. Τα πάντα. Τι έκανε. Τα πάντα. Ένα καλό παιχνίδι με την Αργεντινή. Τα πάντα. Και σε όλα τα υπόλοιπα απλά έτρεχε. Και εγώ έβλεπα το Μόντριτς να χάνει πέναλτι με τη Δανία. Εκεί που θα δίνει την πρόκριση άνετα χωρίς να πάνε στα πέναλτι κλπ. Και είδα και έναν άφαντο Μόντριτς σε ημιτελικό και τελικό. Πού τον είδατε εσείς για τη χρυσή μπάλα. Και δηλαδή ο Εμπαπέ έκανε χειρότερο Μουντιάλ από το Μόντριτς για να μην πάρει χρυσή μπάλα. Όχι, εντάξει. Ο Βερσάλικο έκανε καλύτερο μουντιάλ από τον Μόντριτς. Εγώ θα το πω. Εγώ τολμώ να πω ότι ο Βερσάλικο έκανε πολύ καλύτερο μουντιάλ και ούτε καν σε κορυφαία δεκάδα. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι λίγο μεγάλο. Εντάξει, εδώ η κορυφαία δεκάδα το Young μέσα. Μην με τρελαίνει τώρα. Ασλέι Γιούγκ. Ασλέι Γιούγκ. Μην με τρελαίνει τώρα. Έχει νημάρει την κορυφαία δεκάδα. Θα σέβεστε. Ναι. Είναι δυνατόν. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Κοίτα. Δεν ξέρω καταρχήν. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πώ βγαίνουν αυτά. Αν είναι η ψηφοφορία του κόσμου. Φοβάμαι για τον κόσμο, για αυτό που ψηφίσει ο κόσμος. Αλλά από εκεί πέρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι βλέπω διάφορα δεν μ' άρεσαν από αυτό. Κοίτα, χρυσή μπάλα δεν ξέρω πότε την έδινα. Γιατί νομίζω είναι η πρώτη χρονιά, είναι η πρώτη χρονιά που συμφωνούμε ότι θα πάει κάπου εκτός από Μέση και Ρονάλντο. Εμείς συμφωνούμε, δεν νομίζω όμως να γίνει. Λες πάλι να πάει σε αυτό το δίπλο. Βλέπω να την πάρει ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο τι έχει να επιδείξει, εντάξει, πέρα από το. Το τρίτο συνεχόμενο Champions League, έτσι. Δηλαδή. Ήταν πάλι σκόρερ, ήταν. Δεν είναι από τις χρονιές που. Ξέρεις ποιο είναι το κακό με τους εξαιρετικούς μπασκετμπολίστες. Μπασκετμπολίστες. Όχι, είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να σηκώνω σύγκριση στη συνέχεια με τον LeBron James, έτσι. Άρα σωστά το είπες. Βλέπεις τον LeBron. Βλέπεις τον LeBron, ας πούμε, ότι κάνει χρονιές φοβερές. Αλλά δεν είναι καν στην κουβέντα τον MVP. Μεγάλο Χάρντεν το πήρε φέτος και πολύ δίκαια. Έτσι, έτσι, έτσι. Μου αρχίσει και Λίβερπουλ και εδώ και δεν μπορώ. Νομίζω ότι. Και Καρμέλο τώρα. Ο Καρμέλο εντάξει, ο Καρμέλο δεν θα πω ότι είναι παλέμαχος. Ο Καρμέλο θα πάρει και το πρωτάθλημα μαζί με τα Ολυμπιακά μετάλλια, θα έχει και ένα πρωτάθλημα τώρα. Πώς σας φάνηκε τώρα από το χρόνο. Ναι, είναι από του μόνου καλαθοσφαιριστέ που βάζουν στο βιογραφικό τα Ολυμπιακά μετάλλια. Και το κολέγιο, φίλε. Κολέγιο Ολυμπιακά μετάλλια. Σε ομαδικό επίπεδο ποδοσφαίρου μπάσκετ δεν έχει βάλει άνθρωπος, έτσι. Μεγάλος Καρμέλο. Θυμάσαι τι εθνική είχε κατεβάσει, η εθνική Ελλάδα τι είχε κατεβάσει το 2004, εφήβων. Εφήβων, είναι νέων. Πού πήρε, πού τους κέρδισε. Όχι το 4, το 9. Πότε λες. Όχι, εγώ λέω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Α. Τι ομάδα είχε κατεβάσει η Ελλάδα. Δηλαδή ήταν, αν θυμάμαι καλά, παίζουν μόνο οι Ελπίδες, έτσι. Μέχρι 23 ναι. Χρονών, η ναι. Λεγόμενη Άντερ 23. Κάτσε, τι λες για το. Για το μπάσκετ. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο ποδόσφαιρο. Α, γιατί στο μπάσκετ κανονικά παίζουν. Στο ποδόσφαιρο, ναι, και με, νομίζω τρεις προσθήκες από μεγάλους. Θες να θυμηθούμε Καλτήλα. Έτσι. Ποιοι αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 στο ποδόσφαιρο. Αν τέλα, Καλτήλα. Θα είναι μετά το Καλτ 24 θα είναι το Καλτ 3, 3 η ώρα. Ναι, κοίτα, ουσιαστικά είναι, ναι. Είδες και Καλτρία και... Αμπάρης, Κλέοπας Γιάννου. Αμπάρης. Λαγός, Μόρας, Σπύρος Βάλλας, Ιδωκλής Στολτίδης, Αγρίτης. Με τον Αγρίτη, εντάξει, κάτι Champions League στο Μάντζερ, τα μετράω. Που είπες για Στολτίδη, μετά την επιστροφή του Τωροσίδη στον Ολυμπιακό, λένε, άντε τώρα να επιστρέψει και Στολτίδης. Ο Τωροσίδης, μου γυρνάει μετά από 5 χρόνια... 32 χρονών, αρκετά όριμο, δεν ξέρω από άποψη τρεξίματο και τέτοια. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε καλό επίπεδο ακόμα. Νεμπεγλέρα, ακούραστο, αγέραστο. Και επίση. Που φέτο αποσύρθηκε. Ναι. Φέτο αποσύρθηκε, ναι. Είναι τεχνικό διευθυντή στα Τρίκαλα πλέον. Έτσι. Ανέλαβε τεχνικό διευθυντή στα Τρίκαλα. Στην ηλικία των 43 χρονών. Εντάξει. Νομίζω τον αναγκάσανε κιόλα. Δεν νομίζω να ήθελε ο ίδιο. Απλά ήθελε να παίξει κάποιο. Εντάξει, πελάγιαδε. Γιατί και μέσα στη χρονιά είδαμε κάτι φωτοβολίδε που έθελε κάτι σουτ από το πουθενά. Δημήτρη Παπαδόπουλο, Φωτάκη, Σαπάνη, Λουκά Βίντρα, Αλπιγκίδη, Ταραλίδη. Και διάφορα. Ο Γκουντουλάκη δεν αγωνίστηκε, δηλαδή. Ο Φανούρη. Ναι, ήταν. Σου λέω είναι μια κάλυπτο ομάδα. Ελλάδα, Νότια Κορέα 2-2. Ελλάδα, Μάλι 0-2. Και Ελλάδα, Μεξικό 2-3. Χάσαμε. Τώρα αυτά πώ θα θυμήθηκε, Γιώργο Κάτσε, δηλαδή. Κάναμε σύγκριση με του Ολυμπιακού Αγώνε του Καρμέλου Αντώνη και νομίζω ότι
ήθελα να το πω και εδώ αυτό από μέσα μου, ότι αυτή η ομάδα όλοι μαζί είναι ο ορισμός του καλτ, είναι ένας και ένας, έτσι. Νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες συνθέσεις που έχουν εμφανιστεί ποτέ. Και δεν το λέω αυτό υποτιμητικά. Εγώ θα κάνω τώρα μία... Πού θες να πας? Μία ανάλυση του τι θα ακολουθήσει στην τρίτη ώρα, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το πρώτο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, ιστορικές στιγμές. Και θα έχουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, θα κάνουμε μία ανασκόπηση λίγο, θα κάνουμε μία σούμα για μπάλα μπάσκετ μέχρι να βγει ο Χρυσανθός. Και μετά τις 3.30 θα έχουμε Χρύσανθο Τσαλτίδη από Ολλανδία. Κατά πάσα πιθανότητα. Ρεπορτα... Κατά πάσα πιθανότητα, εντάξει. Μπορεί να είναι κάτι να δει. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο κέντρο τη Ολλανδική πόλη. Έχει... Θέλω ρεπορτάζ για ποδήλατα. Είδα αρκετά βιντεάκια με ποδήλατα τη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ προσπαθεί. Δεν θα, πω, δεν θα κρίνω σε ποιο βαθμό είναι, αλλά προσπαθεί να λειτουργήσει και τα social media τη. Κάνει κάποιο ένα βίντεο, μια οδή στον Κώστα Μακεδόνα με το ποδήλατο. Μίλησα το νερό με το ποδήλατο. Ναι, έτσι. Ναι, Ολλανδία και ποδήλατα σε προετοιμασία, φίλε, είναι. Νομίζω αλληλένδετο. Ό,τι έχω δει από Ολλανδία. Γιατί οι σκέψεις και αποστάσεις είναι πολύ κοντινές. Βουνά δεν υπάρχουν, στην Ολλανδία είναι όλα ίσια, έτσι είναι δάσκαλοι και είναι όλοι με τα ποδήλατα. Και άμα δεις, έχεις βιντεάκια από ποδήλατα, χαβαλέ, κόντρες. Δεν το μπορώ αυτό. Δεν το αντέχω. Αλήθεια. Αυτό με τα ποδήλατα. Κοίτα, κατά πάσα, στην Ελλάδα δεν το αντέχω. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή δεν είσαι ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Έτσι. Γι' αυτό μάλλον δεν σα αρέσει. Και άμα πήγαινε κάποιο ποδοσφαιριστής. Έχει δίπλωμα οδήγηση. Και άμα δεν είχε κάποιο ποδοσφαιριστής, δεν ήξερε να κάνει ποδήλατο, τι, του βάζανε βοηθητικές. Εντάξει, δεν κοίτα, μην ξέρει να κάνει ποδήλατο, ρε φίλε. Ναι, καλά. Θα ψάξω εγώ κανένα ποδοσφαιριστή που δεν ήξερε να κάνει ποδήλατο. Και εγώ που είμαι εντελώς ανισόδοπος, δεν έχω ισοδοπία και χτυπάω όπου βρίσκω και σκοντά αυτό στον ίδιο δρόμο. Πάλι εντάξει, ποδήλατο θυμάμαι να κάνω. Δεν, ναι, εντάξει. Το ποδήλατο και κάτι άλλο δεν ξεχνιέται ποτέ, Γιώργο, και το κολύμπι. Δεν θες να το συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Θες να σου πω πριν το διάλειμμα. Άντε, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνεις. Πες μου, πες μου. Θες να σου πω ότι ο Τούχελ θέλει να παραμείνει Ραμπιό. Ποιος Τούχελ, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή. Άντε πάλι. Μεσημεριάτικα τώρα δεν έχουμε φάει να δούμε ο κόσμος. Κατά 99% μέσα μου το έκανα για την αντίδραση του Τούχελ. Πάλι. Για τα ό,τι λέει ο Τούχελ. Ο Τούχελ, ο οποίος έφυγε και η Ντόρμουντ πήρε τον προπονητή της Κολονίας, ο οποίος την είχε τελευταία. Προτίμησα να πάρουν δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω αντιστοιχεία με Έλληνες προπονητές για να μην θίξουμε. Αλλά δηλαδή μιλάμε για τέτοιο επίπεδο Τούχελ. Ο Ραμπιό είναι υποαμφισβήτηση κυρίως λόγω financial fair play, έτσι. Γιατί. Πάλι οι Παριζιάνοι ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες κινήσεις ματ. Νομίζω και ο Μπουφόν κόστησε αρκετά από άποψη μισθών στην ομάδα από το Παρίσι. Σε πιθανή κουβέντα ανάμεσα σε Ραμπιό και διοίκηση, γιατί με διώχνετε, κύριε Μπός, ξέρω εγώ, πρόεδρε? Δεν βγαίνω, μάνουλα μου, δεν βγαίνω. Έχουμε βάρει πολύ πράγμα. Μα είστε. Μα είχε πετρέλαιο. Ναι, δεν πάει. Δεν βγαίνω, μάνουλα. Θα πάμε φυλακή. Δεν γίνεται. Ναι, ο Ραμπιό που είναι 25 χρονών, έτσι. Είναι. Έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι τόσες φορές που τον έχω ακούσει, είχα την εντύπωση ότι είναι τουλάχιστον μια τριετία, τετραετία πάνω. Είναι, ας πούμε, στα αποκορύφωμα της καριέρας του, αλλά βλέπεις ότι έχει ακόμα. Και ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση γενικότερα. Ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα και αυτή είχε το ξημέρα με έχει φιλικό με την Τότεναμ, κέρδισε, αλλά έχασε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Αντρέ Γκόμεζ έφυγε νοκάουτ. Και αυτό οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τίμου θα μείνουν 2 μήνες έξω. Έτσι. Είναι ρολίστας, έτσι, αλλά έχει αυτή τη σημασία του. Ο Ραμπιό, α πούμε, για την Μπαρτσελόνα. Πέρσι δεν είχα να χάσει και τον Ντεμπελέ αυτή στην αρχή. Στην αρχή κράτησε πολύ καιρό, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο Ραμπιό στην Μπαρτσελόνα, στα μάτια μου. Είναι... Εύχομαι να μην πάει, γιατί τη Real τη θέλουμε να δούμε πρωταθλήτρια φέτος. Τι, η Real πάει rebuilding καθαρό, έτσι. Η Real πάει. Η Real, ας πούμε, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν συνεχώς ότι ο Ναβάς μετράει ώρες στη θέση του βασικού. Γιατί η Real είχε ρίξει το βάρος της σε Αζάρ και Κορτουά, το βέλγικο δίδυμο αυτό της Chelsea που έκανε πολύ καλό τουρνουά. Αλλά από ό,τι βλέπεις τις προηγούμενες μέρες αποσύρθηκε στο θέμα του Αζάρ. Γιατί ο Μπράμοβιτς φαντάζομαι ότι ζήτησε. Εντάξει, μη σου πω τι ζήτησε ακριβώς. Το θέμα του Κουρτουά όμως παραμένει. Για μένα ο Ναβάς δεν είναι κακός. Έχει πολύ αντανακλαστικά. Ξεχνιέται αρκετές φορές, έτσι. Αλλά έχει αντανακλαστικά. Δηλαδή, το θέμα της Real με τις μονάδες που είχε τα τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να πεις ότι είχε πρόβλημα
είχε πρόβλημα στην άμυνα. Το θέμα του Ρεάλ είναι να μην πάρει. Θε να σου πω με έναν παίχτη, δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δεν θα μα τόσουν η ώρα, Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Καλά, ναι. Α, είναι και η ώρα για διάλειμμα, έτσι. Ένα τελευταίο σχόλιο είναι για το. Η Ρεάλ δεν πρέπει να χάσει τον Γκρος. Αν καταφέρει ο Μουρίνιο και πάρει τον Γκρος στη United, μιλάμε για άλλη Ρεάλ μετά. Ο Γκρος είναι ο αφανής ήρωας που παίρνει τη δόξα ο Μόντριτς. Και Γκρος και Φελαϊνί και Μάτιτς και. Και ο Άλεξ από την τέτοια ψαχτάρ. Φελαϊνί, ρε παιδιά. Ένα νέο Φελαϊνί. Είχε λοιπόν, σύριαλ όλο το Μάιο Φελαϊνί που θα πάει, που θα πάει. Ένα νέο. Για να μην γίνω κακό με το. Ο Φελαϊνί, ο οποίο παίζει μόνο 3 χρόνια στη United. Πώ γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ο Παπασταθόπουλο παίζει 5 στην Τόρμπιντ. Συγγνώμη, εγώ τον Φελαϊνί τον έχω από τα, από τα νιάτα μου, νομίζω το θυμάμαι με Φανέλα United. Πώ έγινε αυτό. Τέλο πάντων. Πόσο χρόνο. Πάμε να κλείσουμε τώρα τη δεύτερη ώρα, να μπούμε στην τρίτη ώρα που θα είναι και η τελική. Πάμε να ακούσουμε τι διαφημίσει μα και επιστρέφουμε με περισσότερο All About Aris Weekend. Επιστρέφουμε με μουσική από Basket City, έτσι. Είναι ένα από τα τραγούδια. Πάλι πώς μάλλον. Πώς μάλλον, φίλε, ένα από τα τραγούδια. Έχουμε. Από τα τραγούδια ουσιαστικά μετά το σήμα το του Basket City. Του Σταμάτη που μοντελεί και τον Νίκο Μοσχοβίτη που ακούτε καθημερινά στο Λίμπερο. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό. Ειδικά για καλοκαιράκι μεσημέρι, έτσι. Πα, ό,τι πρέπει. Γενικά. Παίζουμε μουσικάρε. Θες να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε λίγο, να κάνουμε μια αναδρομή τώρα, να δούμε τι, τι είχαμε σήμερα. Γιατί σε λίγο θα βγάλουμε και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη μετά την επιστροφή από το break των και μισή. Να πούμε ξανά ότι σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση νωρίς για τον Χρήστανθο Τσαλτίδη που σηκώθηκε και έπρεπε να βλέπει τους παίκτες να κάνουν ασκήσεις με μπάλα, τελειώματα φάσεων, συνεργασίες. Ήταν λίγο πιο παραγωγική ημέρα σήμερα με λιγότερο τρέξιμο. Το απόγευμα έχουμε νέα προπόνηση, διπλές προπονήσεις πλέον. Όταν λες, τι? Όταν λες με λιγότερο τρέξιμο, εννοείς με το ποδήλατο μαζί ή χωρίς? Νομίζω το ποδήλατο είναι καθημερινό φαινόμενο για τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, να τους τρέχουν λίγο. Φίλε, Ολλανδία είσαι, έτσι. Θυμάμαι εποχές με Μπάγεβιτς που τους είχε πει με ποδήλατα. Δηλαδή, καλές εποχές. Εντάξει, είσαι πολύ μεγάλο. Με προετοιμασίες και τέτοια. Λοιπόν, είχαμε επίσης την υποδοχή για Μπάσα και Βελέθ. Έτσι, το άτιμο. Όχι άτιμο. Το άτιμο καλωσόρισμα. Το άτιμο καλωσόρισμα. Να μάθουμε, κάνε λίγο ρεπορτάζ, Γιώργο Γκάτο, να μάθουμε τι τραγούδι είπανε. Γιατί όλοι είπαν για μένα. Δεν θα σου πω το τραγούδι, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε και στην ΟΕΔΑ. Αλλά τραγούσαν καλά και. Αυτό στο δίνω, έτσι να το ξέρεις. Σαν το Χρυστοδουλόπουλο που είπε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Όχι. Νομίζω ότι ήταν πιο ξεκάθαρα πιο χαβαλή διάθεση. Mm. Έτσι. Α, τρομερά. Ο Γιώργος Γκάτος συνεχίζει το ρεπορτάζ του και στις παραλίες της Μικόνου και του Instagram. Το Instagram, ναι, ας πούμε. Δεν φταίμε εμείς αν ανεβάζουν τέτοια. Ας πούμε ο Θωμάς Νασλίδης τώρα ανέβασε μια φωτογραφία που μου. Αυτό που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο που είναι. Πολύ φανερό. Κράτα, αδερφέ. Ναι, γιατί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι σε μια φωτογραφία στην οποία ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Mm-hmm. Ο Θωμάς Νασλίδης σε μια κατάσταση που δεν τη δούμε συχνά. Επιθετικός να μαρκάρει τον επιθετικό, ειδικά αυτοί οι δύο. Είχαμε επίσης θέματα που μπορείτε να βλέπετε και στο All About Aris, να ενημερώνεστε συνεχώς για την εξέλιξη της προετοιμασίας και για τις προπονήσεις. Διαρκώς ο Χρήστανθος Τσαλτίδης ανεβάζει live βίντεο στο Facebook, στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε και την προπόνηση και μέρος των τελειωμάτων. Ήταν να μην κάνει την αρχή, έτσι. Γιατί με το που έκανε την αρχή, τα live πάνε και έρχονται. Και δεν κάνει απλό live. Ότι δείτε τι γίνεται στην προπόνηση, αναλύει κάθε. Έχει γίνει ο εφιάλτης της εκάστοτε βάρδιας εκείνη την ώρα. Μόλις βλέπεις live, λες: Ωχ, χθες έκανε γύρω. Ξεκινάει. Χθες πάτησε και γήπεδο, έτσι. Ήρθε, έφυγε μια μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και έκανε και μπαλίτσα. Κάνει και χρυσό προετοιμασία, έτσι. Να πούμε και ότι οι προπονήσεις είναι πλέον διπλές, καθώς την Τρίτη έχουμε το φιλικό με την Degrafstadt. Και θα έχουμε και προπόνηση πρωινή την Τρίτη. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε μία προπόνηση και το φιλικό το βράδυ. Όπου ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βαραίνουν και τα πόδια με την κούραση που εντείνεται. Δεν είναι ο νόμος στο φιλικό της Τρίτης. Έτσι, ο Άδης αυτή τη βδομάδα θα δώσει άλλα δύο φιλικά. Την Παρασκευή με την The Hague. Με την Παρασκευή με την The Hague. Ενώ το Σάββατο το μεσημέρι Κώστα στην εκπομπή μας. Αυτό θα με προκαλεί ενδιαφέρον γιατί φαντάζομαι ότι. Σε διάστημα λιγότερο των 16 και 17 ώρων ο Άρης είναι δύο φιλικά παιχνίδια και φαντάζομαι ότι θα αγωνιστούν
θα γίνει μια μίξη, ξέρεις, θα δοκιμάσει πράγματα και τέτοια. Ναι, να παίξει 45 λεπτά τέτοια, θα αποφυλάξει παίχτες. Εκτός από τον Τζανακάκη πάλι 90 λεπτά. Ο Τζανακάκης, ναι, δεν έχει. Ακούρασα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει θέμα, νομίζω. Λοιπόν, και μια και είπαμε για τον Τζανακάκη, να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής του Άρη στο προηγούμενο φιλικό, στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας για τον Άρη, έπαιξε 90 λεπτά. Από νωρίς το βάσαμε. Ο Κωνσταντινίδης αντιμετώπισε πρόβλημα στο ισχύο νωρίτερα και προφυλάχτηκε για να μην υπάρξει ρίσκο. Και ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα με την υπόλοιπη. Ακούλ. Ναι, ναι. Δοκίμασε, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα το παιδί μου. Εντάξει. Αλλά έκανε. Είναι τις τελευταίες 3-4 μέρες εκτός προπονήσεων. Εντάξει. Δεν μπορείς να μπεις 100% κατευθείαν. Μπήκε χθες, αυτές τις μέρες έκανε αποφόρτιση. Και σήμερα δοκίμασε και μπήκε στο υπόλοιπο πρόγραμμα μαζί με τους Νικόλα Ντιγκινή και Μανώλη Τζανακάκη. Έτσι. Ακολούθησαν αποφόρτιση. Κάνουν λίγο τους και οι υπόλοιποι κάνουν αποφόρτιση, κάνουν λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα. Γιατί... Όπως χθες το πρωί που κάνουν κάποιο τρέξιμο, έτσι, τρέξιμο και διάφορες άλλες ασκήσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν ιδιαίτερα. Έτσι. Και φυσικά έχουμε και το. Να πούμε και λίγο και για το μπάσκετ. Στο, μέχρι να τελειώσει το ημίωρο, να θυμίσουμε και τις δηλώσεις του Μαγκή, ο οποίος φάνηκε έτσι ενθουσιασμένος με τον ερχομό του στον Άρη, με την πρόκληση και το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του 30χρονου καλαθοσφαιριστή. Δεν είναι και μικρός. Είναι δεν σημαντικό. Είναι και, η ηλικία είναι κατάλληλη, ας πούμε. Είναι κατάλληλη, ναι. Είναι όδημη η λεγόμενη. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, το θεωρείς μια πρόκληση, έτσι. Γι' αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο. Μπορείς να διακριθείς μέσα από αυτόν. Σίγουρα, δηλαδή το να παίζεις σε ένα απαιτητικό κοινό. Έτσι. Όπως και να είναι η κατάσταση της ομάδας. Είναι πάντα το DNA ομάδας, είναι μπασχετικό αμυγός. Πέφτει την πινελίκη, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Έτσι. Αρκετές φορές δικαιολογημένα, αρκετές όχι νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει πινελίκη από την αρχή-αρχή, αν και έχουμε μια προδιάθεση λίγο να. Τι στοίχημα να βάζεις. Δεν βάζω στοίχηματα για τον μπασχετικό Άρη ποτέ. Ποτέ δηλαδή. Είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό μπασχετικό Άρη στα τελευταία 2,5 χρόνια νομίζω. Το ίδιο παθαίνω με τη Λίβερπουλ και τη Μίλαν στο ποδοσφαιρικό. Μην πιάνετε, σα θάμασα στη Λίβερπουλ, τη μεγάλη Λίβερπουλ. Και να πούμε πως ανέφερε κιόλας ο Γκάρι Μαγκή, πως ο ερχομός στον Άρη ήταν απόφαση που αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο, καθώς και θα παίξει και στην Ευρώπη φέτος, στο Basketball Champions League, το οποίο είναι και διακάης πόθος για τους Αμερικάνους να αναδειχθούν και να παίξουν στο ευρωπαϊκό έτσι, κοινό. Και φυσικά και η παρουσία του Βαγγέλη Αγγέλου στον πάγκο των Κιτρίνων, από τον οποίο περιμένει να τον. Και ο Αγγέλου περιμένει από τον παίκτη να αποδώσει τα μέγιστα και ο παίκτης να τον αναδείξει σε καλύτερο αθλητή και παίκτη στην πορεία του πρωταθλήματος. Ναι, το ένα ρόστερ το οποίο ολοκληρώνεται, έτσι. Εγώ θα πω και δύο παίκτες πριν. Εν τω μεταξύ, χθες που κάναμε την αποτίμηση του ρόστερ και τις παραμονές και τους παίκτες που ήρθαν, παραλείψαμε εντελώς τον Γκάριμπελ. Ο οποίος ανανέωσε για δεύτερη χρονιά και θα φορέσει τη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Έτσι. Είναι μια καλή λύση στο δύο. Περιμένουμε λίγο περισσότερα από ό,τι πέρσι. Ναι, δεν είναι άσος όπως χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές πέρσι. Mm. Και παρέμεινε χθες και ο Μποχωρίδης. Έχει αυτά τα σκαρμπανεβάσματα ο Γκάρι Μπέλ που πρέπει λίγο να τα βελτιώσει φέτος για να. Και ναι, για να προσφέρει τα μέγιστα για τον Άρη και για τον ίδιο κυρίως, γιατί σίγουρα ένας Άρης έχει ανάγκη τον Γκάρι Μπέλ, αλλά και ο Γκάρι Μπέλ έχει ανάγκη τις καλές εμφανίσεις και τις νίκες από τον Άρη. Όπως και ο πιθανός αρχηγός του Άρη τη νέα σεζόν, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, που παρέμεινε, δεν το λες και καθαρό είμαι άσο, έτσι. Νομίζω όχι, ότι είναι και ασώδιο γενικότερα. Έχει πολλά στοιχεία playmaker, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτός που θα έχει στο μυαλό σου ως πρότυπο playmaker. Αυτό θα φανεί αν όντως ήταν. Είναι ψηλός λίγο. Θα φανεί μέσα στη χρονιά αν ήταν η σωστή επιλογή του να παραμείνουν στον άσο ο Φλιώνης, ο Μποχωρίδης και ο Βεργίνης. Τρεις Έλληνες, τρεις έμπειροι. Όχι, ένας έμπειρος, ο Λευτέρης Μποχωρίδης που θέλει να κάνει το ξεπέταγμά του και ο Δημήτρης Φλιώνης που είναι στην ηλικία του 22 χρονών. Έτσι. Νομίζω ο Μποχωρίδης από μικρή ηλικία αναγκάστηκε να γίνει έμπειρος και να έχει άλλο αέρα αθλητή από αυτό που άρμοζε στην ηλικία του και έχει πάρει και τις παραστάσεις από τον Παναθηναίκο, έχει και από την Ευρωλίγκα, εντάξει.
Νομίζω ότι μπορεί να συγκαταλέγεται στους έμπειρους παίκτες του Άρη τη φετινή χρονιά. Παρόλο το έτσι, ναι. νεαρό είναι, νομίζω συνομήλικη είμαστε με το. Κατά πάσα πιθανότητα το συμβόλαιο του 25χρονου καλαθοσφαιριστή. Κάτσε, ρε φίλε, μας φορτώνει το 94 είναι ο Μποχωρίδης. Μην μας ανεβάζει και εμάς την ηλικία. Ούτε 24 δεν είμαστε με ακόμα εμείς. Σε παρακαλώ πολύ. Μην μας φορτώνει χρόνια στην πλάτη μας. Το παίρνω πίσω, εντάξει. Αν είσαι προσβάλλει τόσο, εγώ το δέχομαι. Το παίρνω πίσω. Απλά ήθελα να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα γίνει και η επίσημη υπογραφή των συμβολέων και η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΙΣ, έτσι. Αν και εμείς είδαμε το βιντεάκι από την Παρασκευή, από το Σάββατο το μεσημέρι, είπαμε ότι είναι ένας τρόπος εφάνταστος, έτσι. Ναι. Και είναι και μια πάγια τακτική να υπάρχει πρώτο το βιντεάκι και μετά από μέρες να είναι η ανακοίνωση. Δεν, κοίτα, αυτό όπως είπε ο Χρήστος χωρίς, δεν του άρεσε, έτσι. Ούτε και, και εμένα είναι η αλήθεια, δεν με εντυπωσίασε το βιντεάκι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει σε όλους. Δεν θα το κάνει αυτή τη διάκριση. Στην Μποχωρίδη ήταν καλό. Αυτή τη διάκριση όμως. Ναι, ο Μποχωρίδης έχει και μια. Γιατί βρήκανε και το σημειότυπο αυτό με την παιδική τη ηλικία, με τα πρώτα βήματα. Ήταν καλό. Ας πούμε του Κάιζερ και του Μαγκή δεν με τρελάνε. Ναι, έτσι. Απλά είναι και αυτό ένα τρόπο προσέγγισης. Δεν θα αρέσει σε όλους. Είναι λίγο πολυτέλειες και εντυπώσεις που θα άρμοζαν περισσότερο σε μια προπέρσινη χρονιά παρά στη φετινή. Νομίζω ότι. Πάλι έχουμε μπροστά μας μια χρονιά χαμηλά την μπάλα, έτσι. Εκεί πρέπει να καλυφθεί. Σίγουρα. Νομίζω. Εντάξει, βέβαια τους στόχους θα τους θέσει ο προπονητής και οι παίκτες. Και μετά θα είμαστε εμείς αρμόδιοι να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αλλά εντάξει. Βέβαια αυτό μπορούν να το κάνουν ως πλάγιο του διαρκείας, έτσι. Να εμφανιστεί και εκεί η κινητικότητα. Θέλω να ακούσω το σποτάκι για τα διαρκείας του Άρη. Ποιος θα. Τι θα έχουμε. Πέρσι είχαμε το Γιαννάκη να κάνω λάθος. Εγώ περιμένω να το ακούσω. Ελάτε στο γήπεδο. Εγώ περιμένω να το ακούσω. Αλλά ξέρεις ότι θα αργήσουμε αυτό, να το δούμε. Δεν το βλέπω να βγαίνει τώρα κοντά. Νομίζω ότι θα βγει μετά την προετοιμασία της ομάδας. Μια προετοιμασία που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έγκαιρα και νωρίς. Το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Έτσι, πάρα πολύ νωρίς για μπάσκετ. Αλλά ας όψετε που στις 20 Σεπτεμβρίου ο Άρης δίνει τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυναμό της Φλίδας εκτός έδρας. Και πρέπει να προετοιμαστεί, έτσι. 40 μέρες. Κατά πάσα πιθανότητα η προετοιμασία θα γίνει εκτός Ελλάδος και τα φιλικά θα ανακοινωθούν μαζί με τον προορισμό που θα γίνει. Ακριβώς. Και πάνω στο. Για να κλείσω λίγο το θέμα που ανέφερες πριν με τον Άσο, να μιλήσουμε και ότι ο Φιλιώνης φέτος πήρε τα λεπτά συμμετοχής που αναλογούν σε ένα παίκτη που περιμένει ο Άρης αρκετά πράγματα. Δεν είναι πλέον ο Φιλιώνης το ταλέντο που θα αγωνίζεται ένα και δύο λεπτά. Έχει ξεκινήσει και ως βασικός, ήταν στη βασική πεντάδα του Άρη. Νομίζω στα μισά παιχνίδια τουλάχιστον ήταν στο βασικό σχήμα, ο βασικός άσος, και αυτό προκάλεσε και μερικές αντιδράσεις ότι εντάξει είναι λίγο ρίσκο, αλλά φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερα και από Χριστίδη. Δεν έχει, ο Φιλιώνης δεν έχει τόσο τις επιθετικές πεδγαμινές. Αυτό ακριβώς. Βοήθησε, κοίτα, πέρσι βοήθησε σε αρκετά παιχνίδια, κάποια τρίποντα ήταν αρκετά καθοριστικά. Έχει πάρει την ψυχολογία σουτάρι, δηλαδή δεν είναι πλέον. Δεν είναι ο άσος σουτέρ, αλλά νομίζω ότι προσφέρει ειδικά σε αμυντικές καταστάσεις, έτσι. Και θέλουμε να δούμε και ανέβασμα για Χριστίδη. Όπως είπες και το Χριστίδη, ναι. Ο Χριστίδης με Κάιζερ και Μαγκή μπροστά του, δεν ξέρω κατά πώς θα πάρει ευκαιρίες πάλι. Γιατί Γιώργο Γκάτο, πάρε το Χριστίδη Γιώργο Γκάτο. θα αλλάξει λίγο τα λόγια του. Αποφασίζει. Αποφασίζει ο προπονητής, έτσι. Αν θεωρεί αυτός ότι αυτό το χρόνο πρέπει να πάρει, αυτό το χρόνο θα πάρει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να επέμβει, ειδικά σε αυτές τις χρονιές. Δεν έχει την πολυτέλεια να πει ότι ξεκουράζω κάποιον για να παίξουν οι νεαροί. Νομίζω ο Χριστίδης, Φιλιώνης, Βουλγαρόπουλος και Σιδηροηλίας που έρχεται από τα πίτ. Ναι, εγώ τον έχω ένα έρωτο το Σιδηροηλίας. Νομίζω είναι καλά project για τον Άρη, για το μέλλον, και δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι να περάσουν εύκολα. Ναι, νομίζω ότι απλά είναι σε νεαρή ηλικία μπορούν να δουλέψουν. Έτσι. Είχαμε την αποχώρηση του Καλατζάκη. Δεν μπορώ να αποδεξοφλήσω τίποτα. Έτσι. Ο Καλετζάκης αποχώρησε ότι έγιναν οι συζητήσεις ανάμεσα στις πλευρές. Εντάξει, το ρόστερ δεν είναι φέτος. Δεν θα μπορούσε να δώσει αυτά τα λεφτά φέτος σε αυτόν τον καλαθοσφαιριστή σε σχέση το τι περιμένει με το τι παίρνει. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε, το μπάτζετ είναι αρκετά περιορισμένο. Και επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί και λεπτά συμμετοχή σε παίκτες. Ναι, πλέον ο Βαγγέλης Αγγέλου, και αυτό τονίστηκε και στο Φιλιώνη, νομίζω, και στο Χριστίδη, ότι φέτος δεν υπάρχει εγγύηση σε λεπτά συμμετοχής. Είναι όποιος μπορέσει και πάρει τις ευκαιρίες και τις εκμεταλλευτεί,
και κρίνει ο coach ότι θα μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα. Είναι χρονιά που θα γίνουν μεγάλες μάχες, εντάξει. Νομίζω θα είναι καλή ομάδα και τα μηνύματα που δεχόμαστε είναι αισιόδοξα. Κοίτα, όπως σου είπα και χθες για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, έχουμε δει τα βιογραφικά, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορείς, με όλο το σεβασμό στην Κίμη, ας πούμε, δεν έχει ο Μαγκή και ο Γκάιζερ την ίδια πίεση που θα έχουν στην Κίμη, δεν την έχουν στον Άρη, έτσι, σε καμία περίπτωση. Με όλο το σεβασμό στην Κίμη, αλλά οι καταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Σε αυτή την πόλη. Το γενικεύω. Γιατί μια ήττα μπορεί να φέρει καταστροφή, μια νίκη μπορεί να σε κάνει Θεό. Έτσι. Είναι κάτι που το είδαμε. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση, το μπάσκετ βρίσκεται, σου λέω, προς το τέλος, όπως ακριβώς νομίζω είναι και το ποδόσφαιρο. Που ναι. Περιμένει το Γιουνές, περιμένει τον Μελέτζε, θα κινηθεί και ένα κεντρικό αμυντικό και έναν ακραίο επιθετικό. Και από εκεί και πέρα φτάνουμε σε έναν αριθμό 25 ποδοσφαιριστών. Έτσι. Για να έρθει κάποιος, mm-hmm. πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Συμφωνείς, Γιώργο, θέλω τη γνώμη σου τώρα. Ότι είναι ένα από τα καλοκαίρια, από τα λίγα καλοκαίρια που θυμάμαι, που το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είχαν μια ηρεμία, είχαν, όλα κυλήσανε λίγο ρολόι. Υπήρχε δουλειά, υπήρχαν οι μεταγραφές. Την στιγμή που έπρεπε, υπήρχαν και τα ονόματα που έπρεπε. Ακόμη και για τα δεδομένα του μπάσκετ, αν το εξετάσουμε, αυτό είναι αρκετά καλή περίοδος. Και είμαστε γενικά καλά. Η μόνη λέξη που θα διαφωνήσει είναι η λέξη ηρεμία. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι ηρεμία. Για όταν... το αγωνιστικό τώρα, για το εξωγωνιστικό. Ναι, στο μπάσκετ, ναι, δεν ξέρω. Απλά αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ηρεμία μετά 6 μπαν στην πλάτη. Απλά νομίζω ότι από τη στιγμή που έγιναν τα. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι τα μπαν δεν θα φύγουν τώρα, έτσι, τώρα κοντά, οι κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι αρκετά καλές. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει. Και σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με την ευρύτερη κινητικότητα, νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο, εγώ μέσα μου περίμενα πιο λίγες κινήσεις. Έτσι, περίμενα πιο πολλούς παίχτες να κρατηθούν από πέρσι. Είδαμε ότι αυτό δεν έγινε. Είδα ότι πήρε παίχτες και θα πάρει κι άλλους. Mm-hmm. Νομίζω ο αριθμός ο δικός μου είναι 15 με 16. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Mm-hmm. Στους 12. Περιμένουμε άλλους 2. Όχι, βασικά ψέματα, θα πάει παραπάνω. Εντάξει, πέρσι είχες σπάνω ή μπορούσε να δουλέψει με συγκεκριμένους παίκτες, συγκεκριμένα ονόματα και ήταν οι επιλογές και με Παύλο Μυρφορίδη. Φέτος είναι άλλα τα ονόματα, άλλη η νοοτροπία, η φιλοσοφία, όπως είπαμε. Ουσιαστικά απέχουμε κάτι λιγότερο από ένα μήνα, αν το πρωτάθλημα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου, που αυτό δεν το μάθουμε ποτέ. Τώρα από εβδομάδα νομίζω ότι είναι. Η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ θα ελέγξει τους φακέλους για την αδειοδότηση. Ο Άδης, από τη στιγμή που έχει περάσει την επιτήρηση της Football League, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι σχεδόν τα ίδια αντικείμενα που εξετάζονται, έτσι. Mm-hmm. Και φτάσαμε και στο. Να το δούμε, πάμε για διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου και ακολουθεί ο νεαρός ρεπόρτερ από την Ολλανδία για να μας μεταφέρει ό,τι έγινε σημερινή προπόνηση και το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή στον αέρα της πόλης. Φιλεκοστά στο τελευταίο ημίωρο. Τελευταίο μέρος. Ναι, ναι. Σε περίπου 5 λεπτά. Σιγά-σιγά θα καλέσουμε τον Χρυσό Τσαλτήρη. Ναι, θα καλέσουμε λοιπόν να μας μιλήσει για την Ολλανδία, για την προπόνηση την πρωινή, για την προπόνηση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Με τους παίκτες του Άρη να προπονούνται πλέον με διπλές προπονήσεις και να εντείνουν την. Δεν αστειεύεται κανείς, φίλε. Ποιος να στιευτεί με μια προπόνηση και μια προετοιμασία για Super League, είναι άλλα τα δεδομένα πλέον, είναι άλλο το επίπεδο. Μιλάμε για άλλοι παίκτες, άλλος προπονητής, άλλα τα δεδομένα. Γι' αυτό ο Χρήστανος Σαλτίδης επάλξης δεν μασάει, κάνει το reporter, κάνει τον cameraman, κάνει τον ηχολήτη, κάνει τον αναμεταδότη, από όλα κάνει και συμφέρει. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι νομίζω ότι δεν σηκώνει και πολλά ωραία, έτσι, και αυτό το καταλάβανε αρκετοί παίκτες. Έτσι. Που κόπηκαν εν μια ανοιχτή. Ο Πάκο Ερέρα ή ο Χρήστανος Σαλτίδης. Σαλτίδης δεν είναι. Ο Χρήστανος δεν έχει σίγουρο θέμα. Λοιπόν, σε λίγο θα τον καλέσουμε. Αφού πρώτα σας πω εγώ ότι υποστηρικτής της αποστολής στον Άρη και χορηγός Zaikos Catering αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση μεγάλη, μικρή, όπως γάμοι, βαπτίσεις, πάρτι, χωρίς συλλόγων ή εταιριών, συνέδρια και πολλά άλλα. Μπορούν να προσφέρουν επίσης μενού από διακεκριμένο σεφ, ηγετική κάλυψη, DJ και φωτογράφο στο τηλέφωνο 2343-023-090. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου, διανομή, εμφιάλωση, κατασκευή πρατηρίων υγραερίου κίνησης, δεξαμενές υγραερίου, επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγραερίου κίνησης BRC.
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες. Στη γέφυρα της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310 773337 και στο topgas.com.gr. Και Regina, είδη και αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη. Μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Φίλε, θα καλέσουμε τώρα τον Χρήσταθο Τσαλτίδη. Σιγά σιγά. Λες και τα έγραψες εσύ να τα διαφημιστικά μου, έτσι. Εξαιρετικός. Ήσουν κόλαφος. Έτσι, χυμαρός. Βλέπω Νάπολη και Αντσελότη εκεί πέρα. Ναι, ο οποίος Αντσελότη το έδειξε στο τραγούδι κυριολεκτικά. στην παρουσίαση της, για τη νέα χρονιά της Νάπολη πήρε κανονικά το μικρόφωνο και ξεκίνησε να τραγουδάει. Έτσι. Δεν είχε θέμα. Και το περιμένεις αυτό. Πολύ τραγούδι στην προετοιμασία. Γενικά το έχουν όλες οι ομάδες αυτό. Κοίτα, είναι το οικογενειακό κλίμα. Πέρα από το 3-5-2 και από το 4-4-2 και 4-3-3 και οτιδήποτε σύστημα. Παίζει ρόλο και το τέτοιο. Παίζει ρόλο και τα υπόλοιπα όλα. Έτσι. Σίγουρα ότι το οικογενειακό κλίμα είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζεσαι να μην. Να είναι μαλωμένοι οτιδήποτε. Έτσι είναι κάτι θετικό αυτό. Διαφωνείς κάπου? Δεν διαφωνώ φυσικά, εννοείται ότι δεν διαφωνώ καθόλου. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε τη σύνδεση με τον Χρήστανο Σαλίδη. Όσο εμείς ασχολούμαστε με ποδοσφαιρικά και γενικότερα αθλητικά δευτερεύοντα, στην Αττική αντιμετωπίζονται και νέες δυσκολίες που από καταστροφική φωτιά έχουμε ξεκινήσει βροχές και πλημμύρες. Έτσι. Ναι. Εντελώς ανισορροπία που δείχνει ότι ακόμα μια φορά. Και να πούμε ότι μια μέρα στείλαμε τον Παπαδόπουλο να κάνει μπάνιο και βρέχει κατρακτοδός. Δεν πειράζει. Εντάξει, λέει, νομίζω είμαστε λίγο κατέμιδες εμείς. Ο Νίκος είναι μαχητής. Δεν έχει θέμα. Πάντως είδες, εγώ προνόησα, πήρα την άδειά μου στις καλές εποχές. Δεν είχε ούτε φωτιές, ούτε πυρκαγιές, ούτε τίποτα, ούτε πλημμύρες. Ήταν όλα μια χαρά. Πήγαμε την άδειά μας. Τώρα εσείς δεν ξέρω, η επόμενη τι θα κάνετε. Εμείς οι νέοι φλέχουμε ακόμα. Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστανο Τσαλτίδη κοντά μας. Θα μιλήσουμε για την Ολλανδία και θα κλείσουμε κιόλας στις 4. Πόσο έλεγες να κλείσεις ιδανικά ένα τρίωρο, φίλε? Και ένα Σαββατοκύριακο, έτσι. Το πικ, το κρεσέντο της εκπομπής είναι η Ολλανδία. Εντάξει. Τι καλύτερο. Την ίδια ώρα τώρα πρέπει να έχουμε και την έλεξη του Grand Prix με Φέντελ και. Γιώργο, κάτω εσύ τι υποστηρίζεις? Φυσικά και Ferrari, έτσι. Νομίζω πρέπει να είσαστε όλοι σωστοί και να είσαστε με τη Ferrari, που δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μην ακούσω κανένα Φέντελ τώρα εδώ πέρα και μαλώνουμε. Ξέρεις ότι έχεις γίνει πολύ γεριστικός τελευταία, έτσι. Βέβαια, φυσικά. Βάζουμε τάξη. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήσανθο Τσαλτίδη μαζί μας. Θα τον ακούσουμε τώρα από την Ολλανδία. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Τι γίνεται? Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά. Πώς πήγε? Όλα είναι υποέλεγχο. Όλα είναι υποέλεγχο. Πώς πήγε η τουριστική βόλτα στο κέντρο της Ολλανδίας? Στο Van Gogh. Εντάξει, δεν ήταν. 40 λεπτά πήγαμε, μην ξεγελιάσετε τις φωτογραφίες τώρα. Α, εντάξει, κοίτα. Πήγαμε διάμεσα από τη μία προπόνηση στην άλλη. Ναι. Και κάτι συνεντεύξεις που κάνουμε και θα την διαβάσετε αύριο. Να, είδες. Βγάλαμε και είδηση αύριο, δεν θα έχουμε συνεντεύξεις. Ναι, έχει μπάσα αύριο. Εντάξει. Το μένου, αύριο το πρωί. Νίκο Παπαδόπουλο. Αλλά πάντα η αίσθηση αυτή είναι εξαιρετική. Βλέπεις την φωτογραφία και λέει το ρίτσες. Κοίτα, ήταν ωραίος και ο σχηματισμός που κάνατε, έτσι. Στη φωτογραφία, ναι. Και οι πέντε απεσταλμένοι. Καταρχήν πήγαμε εκεί στο Van Gogh, ρε φίλε. Ποιος Van Gogh? Μόνο ο Άρης. Έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Με έλεγαν κάτι ιερόσιλε, μου λέγανε ποιος ξέρει λέω τον Van Gogh και ποιος τον Άρη τώρα, τι λέτε. Ακριβώς. Και χθες μετά, μόλις κλείσαμε τη σύνδεση, είδαμε κάτι ψώνια, κάτι outlet. Έγινε η απαραίτητη βόλτα στην πόλη, στο χωριό. Κοίταξε, αυτή η ώρα τώρα, το Σαββατοκύριακο, που έχει δύο προπονήσεις, είναι η ώρα που μπορούμε να κάνουμε ρεβέρι ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να πάμε για ψώνια, μπορούμε να κοιμηθούμε, μπορούμε να γράψουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να γράψετε, να γράψετε. Λέω, να γράψετε. Μόλις κλείσουμε να γράψουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα διοράκι το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε όπως εμείς θέλουμε. Έχουμε έρθει σε μια ξένη χώρα. Δεν ξέρω αν θα μας αξιώσει ο Θεός να ξαναρθούμε εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πας και σε 2-3 μέρη να δεις 5 πράγματα. Πέρα ότι πρέπει να πάρεις 4 παιδιά, έχει πολύ τεχνός. Πρέπει να πάρεις πράγματα για 4 ανθρώπους. Εντάξει, έχετε και καλό ξεναγόμους, έτσι. Έχουμε, εντάξει, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα έχουμε. Πέρα είναι.
όλα ρυθμισμένα. Λοιπόν, να πάμε στο... Σιγά σιγά να πάμε για τις προπονήσεις, πλέον διπλές προπονήσεις και σας αποζημιώνει με τη χθεσινή βαρετή, έτσι να τη χαρακτηρίσουμε, με το τρέξιμο. Σήμερα είχε και τελειώματα φάσεων, είχε ασκήσεις με μπάλα, ήταν λίγο καλύτερα. Έτσι είναι, ήταν λίγο πιο ωραία για το μάτι η σημερινή πρωινή προπόνηση. Είδαμε και τελειώματα, είδαμε και ωραίες αποκρούσεις, είδαμε και ωραία γκολ. Το ζήτημα είναι να γίνεται η δουλειά έτσι όπως επιθυμεί ο Πάκο Ερέρα. Είδαμε το κλασικό η μπάλα με τη μία, είδαμε ταχύτητα όσον αφορά τις εναλλαγές της μπάλας, την αλλαγή των θέσεων, την πίεση ψηλά, όλα αυτά τα βλέπουμε από την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Το θέμα είναι να περιορίσουμε τα λάθη, γιατί θα υπάρχουν λάθη και θα είναι και αρκετά τα λάθη σε ένα τέτοιο σύστημα, να περιορίσουμε τα λάθη, να προκύψουν μέσα στο παιχνίδι οι αλληλοκαλύψεις, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να έχουμε έναν Άρη ο οποίος θα έχει μια καλή παρουσία, θα έχει νίκες, θα έχει επιτυχίες και θα έχει στο τέλος της σεζόν μια θέση μίνιμου ευρωπαϊκή, θα πω εγώ, που θα ικανοποιήσει τον κόσμο στην επιστροφή της ομάδας της Super League. Και με λευκό απουσιολόγιο σήμερα, έτσι, γιατί είδαμε και τους τρεις ποδοσφαιριστές που δεν προπονήθηκαν χθες να επιστρέφουν κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα. Ναι, έτσι είναι. Κοίταξε, και χθες μην νομίζεις, αν υπήρχαν συνθήκες κανονικού αγώνα ή είμαστε σε μια διαδικασία κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, θα κάναν και οι υπόλοιποι τρεις. Δηλαδή, για προληπτικούς λόγους γίνεται αυτό. Όταν μετά από ένα παιχνίδι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας έχεις άλλα τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, κάποιοι ποδοσφαιριστές που νιώθουν λίγο ενοχλείς, προληπτικά περισσότερο κάνουν ατομικό πρόγραμμα και μάλιστα χθες, αφού δεν υπήρχε και μπάλα κτλ., δεν θα είχε κάποια μεγάλη διαφορά, δεν είχε μεγάλη διαφορά το ένα πρόγραμμα από το άλλο. Απλά το ένα είχε μια μεγαλύτερη ένταση στα πόδια, ενώ οι τρεις ποδοσφαιριστές ήταν λίγο πιο χαλαρή η προπόνησή του σήμερα. Ήταν κανονικά όλοι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Και ο Κωνσταντινίδης που τις προηγούμενες 2-3 μέρες είχε θέμα με το ισχύο του, είχε κάποιες ενοχλήσεις, μπήκε και αυτός κανονικά στο ρυθμό της προπόνησης. Και μάλιστα ο Τζανακάκης έκανε αυτό το ατομικό ακριβώς γιατί λόγω της απουσίας του Κωνσταντινίδη έπαιξε όλο το μάτς προχθές. Οπότε δεν χρειαζόταν να επιβαρυνθεί και άλλο οργανισμό. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι λένε ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να παίξει 45-60, maximum 70 λεπτά όταν είναι τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Τζανακάκης πήγε στο 90 λεπτό. Άρα την άλλη μέρα δεν είχε καμία ουσία να ζοριστεί παραπάνω. Σήμερα πήγε κανονικότατα και αυτός στους ρυθμούς προπόνησης όπως και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στη βδομάδα ο Άρης έχει άλλες τρεις φιλικές αναμετρήσεις, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πιέσει καταστάσεις. Είναι, έτσι. Να το σκάσει το παίκτη. Γιατί παίζει Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Είναι, ειδικά Παρασκευή, Σάββατο εκεί υπάρχουν μεγάλοι κινδύνοι, όπως και να το κάνεις. Τώρα το Σάββατο που το μάτς είναι 1,5 ώρα τοπική και η πρόβλεψη του καιρού είναι 36 βαθμοί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει. αλλά ελπίζω να έχει τη θερμοκρασία που έχεις σήμερα. Σήμερα φοράς φουτεράκι για να κυκλοφορήσεις. Μετά το υποσκιά, το απόγευμα τώρα είναι δεδομένο, εγώ πιστεύω σίγουρα θα βρέξει. Έχουν μαζευτεί απειλητικά τα σύννεφα. Έχει πέσει η θερμοκρασία στους 18, 19, 20 βαθμούς. Είναι ιδανικές συνθήκες για προπόνηση. Αλλά το να παίξει παιχνίδι το Σάββατο με την θερμοκρασία που βγάζει μέχρι τώρα η πρόβλεψη νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Θα το δούμε όμως. Γιατί αλλάζει ο καιρός εδώ πέρα, αλλάζει μέσα σε 5 λεπτά. το είδαμε και την πρώτη μέρα της παρουσίας μας εδώ, που από τους 38 βαθμούς ψάχναμε αδιάβροχο και ομπρέλα, γιατί έπιασε αυτό το μπουρίνι, καταιγίδα, όπως λέγεται, δεν ξέρω εγώ, και γίνανε όλοι παπιά. Επομένως, σας ελπίσουμε ότι θα έχει δροσούλα το Σάββατο για να γίνει το παιχνίδι, γιατί είναι και μεσημέρι, έτσι. Δηλαδή, 1,5 ώρα τοπική, αντιλαμβάνεσαι, αν υπάρχει όντως η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί για θερμοκρασίες, θα είμαστε στο πικ, δηλαδή το 36, δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να αντέξει ο ποδοσφαιριστής Κιάντε. Όσον αφορά τους Ολλανδούς, είναι και στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι παίκτες του Άρη είναι στην αρχή της προετοιμασίας. Οι ανάσες δεν είναι όπως θα υπάρχουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Ιανουάριο, ξέρω εγώ, όταν πλέον θα έχουν μπει σε ρυθμούς κανονικούς. Είναι ένα θέμα αυτό, θα δούμε όμως, θα τα πάρουμε σιγά σιγά, θα δούμε πρώτα με την Κράφτ από το φιλικό την Τρίτη και από εκεί και έπειτα θα δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση, έτσι. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα υπάρχουν μεταδόσεις
τα επόμενα τρία παιχνίδια. Από ελληνικό κανάλι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Η μόνη περίπτωση είναι να προκύψει από κάποιο τοπικό εδώ κανάλι, γιατί πλέον μιλάμε για ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας και ενδεχομένως να υπάρχει κάποια κάλυψη από αυτούς, είτε ιντερνετικά, δηλαδή έχουν την οργάνωση για να το κάνουν. Αν λοιπόν προκύψει κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Πάντως εγώ δεν θα ξανακάνω μετάδοση από Facebook, εννοείται. Στο πρώτο γλυκό το κάναμε. Αυτό θα λέω τώρα, γιατί δεν θα έχει το λαμπατάρες την αποκλειστικότητα πάλι. Όχι, δεν θα έχει την αποκλειστικότητα πάλι. Θα έχει όμως, αν δεν υπάρχει κάλυψη, υπόσχομαι ότι θα δώσω στιγμιότητα. Δηλαδή θα έχω αναδιαστήματα, ανά 5-10 λεπτά θα κάνουμε βιντεάκια για να παίρνει μια εικόνα ο κόσμος στην περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από πουθενά. Για την απογευματινή προπόνηση τώρα, Χρήσανθε, σήμερα. Θα τη δούμε. Εφτά η ώρα. Αναμένουμε κάτι, έχουμε... Λες να μην πάμε. Να πάμε στο outlet ξανά. Εφτά η ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην απογευματινή προπόνηση, να μαντέψω. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνετε εκεί με τα ποδήλατα. Βλέπω πολύ ποδήλατο στα βιντάκια της ΠΑΕ. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το πάρω ένα, να κάνω 4 χιλιόμετρα. Το ξενοδοχείο από εκεί που προπονείται η ομάδα, τα μετρήσαμε. Το κάνουν άνετα οι ποδοσφαιριστές, αυτό συζητούσαμε με τον Γιώργο. Και αν κάποιος δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο, τι γίνεται? Τρέχει. Ακόμα έχει εδώ, εντάξει. Και σιγά σιγά. Για τώρα για τον επαγγελματία αθλητή, είναι σαν να ανεβούμε μια φορά εμείς στις σκάλες τώρα. Αν και σου λέω, η διαδρομή είναι πάρα πολύ εύκολη. Την κάνουν, δηλαδή, το Σαββατοκύριακο καταρχήν έχουμε μια επιδρομή από γιαγιάδες και παππούδες από την Ολλανδία, εδώ και στο ξενοδοχείο και παντού, έχουν έρθει εδώ για το Σαββατοκύριακο με τα ποδήλατά τους όλοι. Στην αντίστοιχη και μια διαδρομή αυτή την κάνουμε ποδήλατο οι 70χρονοι, 80χρονοι και 65χρονοι. Εντάξει. Ποιο νέες δεν έχει εδώ σε αυτά τα πράγματα. Οικογενειακές συνθήκες. Χωριό είναι γι' αυτό. Έτσι. Παντού είναι με το ποδήλατο. Έχουν οι πάντες ποδήλατο. Δηλαδή και στην πόλη που πήγαμε, περισσότερα ποδήλατα έβλεπες παρά αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος ζωής που έχουν μάθει. Έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να το υποστηρίξουν. Εμάς μας φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί ακόμα και αν υπάρχει ποδηλατόδρομος, είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω. Εδώ φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία των περιπτώσεων. Οι υποδομές, όπως φτιάχνουν δρόμου, έχουν προβλέψει και δίπλα φτιάχνουν και τον ποδηλατόδρομο. Και αυτός είναι ο τρόπος ζωής που έχουν επιλέξει και με αυτόν τον τρόπο ζωής ζουν. Αν και στην Θεσσαλονίκη είχαμε παντού την ίδια δόμηση και την ίδια και τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι υπήρχαν πολλά περισσότερα ποδήλατα και σε εμάς, αλλά εντάξει. Την Ελλάδα είπαμε είναι λίγο άναχα τα πράγματα σε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, τώρα όμως άμα κόβουμε το ήδη μισό πεζοδρόμιο και το κάνουμε και αυτό μισό ποδηλατόδρομο, δεν χωράμε να περάσουν και οι πεζοί. Δεν υπάρχει μέρημνα. Γι' αυτό είπα για δόμηση. Εδώ οι δρόμοι είναι εκπληκτικοί στην κυριολεξία και χωρίς διόδια. Για το παραμύθι και όλα αυτά, άμα θέλετε δρόμο, θα πληρώνετε διόδια. Να πηγαίνω από το βαθύλακο από το σπίτι μου στη Μάνο μου πλέον Χαριλάου, πρέπει να πληρώσω διόδια ο Θεσσαλονικιός πολίτης. Με αυτό που βάλανε εκεί στο Ρεόκαστρο πλέον. Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εδώ φυσικά καμία ιδιωτική εταιρεία δεν θα μπορούσε για να φτιάξει τους δρόμους να πάρει και την αξιοποίηση των δρόμων για καμιά 50, 60, 70, 135 χρόνια. Στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε τώρα εδώ και μας κοροϊδεύει ολόκληρη η Ευρώπη. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι... έχουμε άλλα καλά εμείς. Δεν είμαι από αυτούς που μ' αρέσει περισσότερο η Ολλανδία από την Ελλάδα, αλλά δεν μπορείς να μην σημειώσεις ότι είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι οι δρόμοι τους είναι καταπληκτικοί. Οι ποδηλατόδρομοι επίσης και για τους πεζούς οι προβλέψεις, τα πάντα όλα είναι τακτοποιημένα, είναι στη σειρά. Βλέπεις τους θάμνους στα σπίτια να έχουν συγκεκριμένα σχήματα, ακόμα και αυτά είναι ίσια κτλ. Εντάξει. Οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τακτοποιημένο, όλα στη σειρά κτλ. Εμείς είμαστε λίγο πιο... έχουμε μια πιο άναρχη κατάσταση να επικρατεί. Άλλες φορές αυτό είναι και καλό. Το δεύτερο, αλλά το κακό είναι ότι επεκτείνεται σε πάρα πολλούς τομείς που δυστυχώς επηρεάζουν την καθημερινότητα της ζωής μας και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά όταν έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα και διάφορα.
Δεν θα γίνουμε τώρα ποτέ για... Ολλανδία και ούτε η Ολλανδία θα γίνει ποτέ Ελλάδα. Για να κλείσουμε με κάτι πιο σημαντικό, το ψαλιδάκι του Σακίρη πώς το είδες? Ήταν εξαιρετικό. Θα πρέπει ο τύπος που κάνει πρωινές βάρδιες στο Λαμπαουτάρης να καταθέσει την παρέτησή του μέχρι να επιστρέψω, που είδε και αμφισβητούμενο πέναλτι σε μάτς που δεν είδε ποτέ. Φαίνεται το κόμπλεξ απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του νησιού. Έτσι. Την ομάδα με, με τις περισσότερες κατακτήσεις στη Champions League. Είναι δεδομένο αυτό ότι μια ομάδα όπως η Liverpool έχει πολλούς εχθρούς που την ζηλεύουν, και όταν μοιράζει και ντόρτια, από τη μία το σκάνδαλο χθες ο Μουρελής, σήμερα ο Παπαδόπουλος, να μην βάζουν το παιχνίδι με τον ντόρτι, ενώ αν ήταν κανένα μισό μηδέν με αυτογκόλ της Liverpool ή με offside goal του Μουρίνιο ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πρώτο θέμα. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε, όπως ζηλεύουν τον Άρη, έτσι ζηλεύουν και τη Liverpool. Τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά παρακαλώ κύριε Τσίψιο, ως υπεύθυνος ρεπορτάζ Liverpool που είστε, την επόμενη φορά δεν μπορούμε να ανεχτούμε να βλέπουμε στο site του Ολαμπαουτάρη, το καθαρό site, το σύντροφο site της Liverpool, για αμφισβητούμενα πέναλτι. Αυτά να κόβονται και να υπάρχει η παρέτηση έγγραφη, παρακαλώ, από τον κύριο Παπαδόπουλο. Στο γραφείο μου στις 6 Αυγούστου. Όχι και όχι μόνο από τον Παπαδόπουλο, και από τον Κάτω, ο οποίος υποστηρίζει ομάδα που έχει λιγότερα πρωταθλήματα και από τη Σάντερλαντ. Δεν γίνονται αυτά. Τον Κάτω το χρειαζόμαστε, γιατί έχει όλα about Άρης Wicked και τις επόμενες φορές. Μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών, τον διώξουμε τώρα. Έτσι. Άστο να με εκτός. Και επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 4, θα ήθελα να διαψεύσει. Τι και... να πω, το χορηγό της ώρας. Όχι, όχι. Έτσι γιατί τελειώνουμε, ακολουθεί ο Παύλος Ραπτόπουλος. Αλλά θέλω να μας ενημερώσει για κάποια πρωινά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον 37χρονο Τσόρι Ντομίνγκες, που νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, έτσι. Γιατί νομίζω είναι μια ηλικία πολύ μεγάλη πλέον. Κοίταξε, το είπα και το πρωί στο Γιώργο που βγήκα στην παρέμβαση, ότι το θέμα δεν είναι αν είναι μεγάλη ή όχι. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια μέσα ενημέρωση, ειδικά στην Αθήνα, ο έντυπος τύπος πλέον θα πρέπει να αναγκάσει τον αναγνώστη να τον αγοράσει. Πρέπει να του κινήσει το ενδιαφέρον. Πρέπει να βρει έναν τρόπο, γιατί τα site και κατά ψέματα προηγούνται πάντα. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν τρόπο να το προσελκύσει. Ο Άρης έχουν αντιληφθεί και στην Αθήνα, και φυσικά γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μιλάω τώρα για την Αθήνα κυρίως, έχουν αντιληφθεί ότι πουλάει. Και έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει δίψα του κόσμου, τρέλα του κόσμου, αγάπη του κόσμου. Και ειδικά αν προσέξετε τα Σαββατοκύριακα, που τα Σαββατοκύριακα οι εφημερίδες πουλάνε περισσότερο τώρα πλέον λόγω Χαλκιδικής κτλ. Και αυτό είναι μελετημένο, δεν είναι κάτι που σου λέω αυθαίρετα. Είναι μελετημένο ότι τα Σαββατοκύριακα, πάμε και εγώ όταν ήμουν παλιά στο Μετροσπορ, τα Σαββατοκύριακα είχαμε στόχευση πάντα να βρούμε έναν τρόπο να αγοράσει ο κόσμος. Βάζουν ονόματα. Ναι. Βάζουν ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βάζουν ονόματα που φυσικά δεν πρόκειται να έρθουν στον Άρη. Αλλά πάντα το Σαββατοκύριακο, αν το προσέξετε, πάντα στα φύλλα των αθηναϊκών μέσων έχουν χτυπηματάκι μεταγραφικό για τον Άρη. Σου λέει θα πάει ο άλλος στην παραλία. Όπου θα το δει στο πρωτοσέλιδο, θα το πάρει να διαβάσει τη γράφω για τον Τζόρι Ντομίνγκες ή τον οποιοδήποτε άλλο. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που είναι ένας εξαιρετικός φυσικά ποδοσφαιριστής, με τεράστια καριέρα, δεν μπορεί όμως να εξυπηρετήσει σε καμία των περιπτώσεων την ταχύτητα και το πώς θα παίζει ο Άρης και στην τελική. Να βγάλω τον Κολάσο για να βάλω τον Τζόρι Ντομίνγκες. Εντάξει, ναι, να δώσει ο Άρης ένα συμβόλαιο 300.000, 350 τον στον Παγκό, να μπαίνει στο 81 αλλαγή. Και μόνο έτσι σκεφτόμενος ο κόσμος θα αντιλαμβανόταν ότι ήταν ένα πυροτέχνημα για να αγοράσει κάποιος την εφημερίδα, να διαβάσει το σχετικό θέμα, γιατί πουλάει το όνομα του Τσόρι Ντομίνγκες χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει θέμα Ντομίνγκες. Ο Άρης θέλει, περιμένει μάλλον το Γιουνές αρχικά, θέλει και ψάχνει για στόπερ, ψάχνει για ένα ακόμα εξτρέμ, ενδεχομένως και για ένα ακόμα επιθετικό, και από εκεί και έπειτα θα δούμε όσο πλησιάζουμε στο τέλος των μεταγραφών αν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες, και πολύ πιθανόν να έχουμε και αποχωρήσεις, έτσι. Ναι. Ανάλογα λοιπόν με τις αποχωρήσεις ενδεχομένως να προσθέσουμε προσθήκες. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Αλλά θέλω λίγο ο κόσμος να σκέφτεται και να κρίνει με κάποια κριτήρια τα οποία είναι πολύ εύκολα να αντιληφθεί και να καταλάβει για ποιο λόγο εμφανίζονται ονόματα σε σχέση με τον Άρη συνεχώς
και σε συγκεκριμένα μέσα. Γιατί το μέσο που το έβγαλε είχε γράψει 55 ονόματα για τον Άρη, τα 56 δεν έχουν βγει. Γιατί τα καταλαβαίνει ο καθένας. Και ανυπόγραφα πάντα, έτσι. Το και το καλύτερο. Μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και στα site, ας πούμε, ανυπόγραφα πάντα τα κείμενα αυτά που αναφέρουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω πως μας κάλυψες πλήρως και ήρθε η ώρα να κλείσουμε και εσένα αλλά και την εκπομπή γενικότερα. Έτσι. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. 6 ώρες. Εδώ έχουμε τις ίδιες συνθήκες πάνω κάτω με σένα. Γιατί και εδώ μέσα έχουμε, νομίζω, για φούτερ είμαστε. Θα φάμε. Ποιος είναι τα Σαββατοκύριακα μέσα στη σεζόν, θα του φάμε τη θέση. Είναι δεδομένο αυτό. Μην λες τέτοια, μην δεσμεύεσαι. Αυτό γίνεται άνετα. Ωραία. Ο κάτω, άμα δεν θέλει, μπορεί να φύγει. Έχετε μέσο. Έχετε μέσο εσείς κιόλας. Μπορείτε να έρθετε απευθείας. Λοιπόν, ωραία. Να σας αποδεσμεύσουμε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Και να είστε καλά. Αργότερα θα έχουμε και συνδέσεις. Εννοείται. Στη διάρκεια του προγράμματος για να δούμε και τα θέματα με την απογευματινή προπόνηση. Έγινε. Εννοείται. Καλό, λοιπόν, απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Να πούμε πως χορηγός της επικοινωνίας με την Ολλανδία και της ώρας Zaikos Catering στο 2343-023-090 αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση μεγάλη, μικρή, όπως γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, χωρίς συλλόγων και εταιρεών, συνέδρια και πολλά άλλα. Μπορούν να προσφέρουν μενού από διακριμένο σεφ, ηχητική κάλυψη DJ και φωτογράφο. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου. Διανομή, εμφιάλωση, κατασκευή πρατηρίων υγραερίου κινήσεις. Δεξαμενές υγραερίου. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραερίου κινήσεις BRC. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες. Στη Γεύρα της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-7733-37 και στο topgas.com.gr. Και Regina. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπαίνετε τώρα στο site reginabanio.gr, ξεφυλίζετε τον κατάλογο και παραγγέλνετε από τα προϊόντα της Regina, τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο του All About Stars. Πώς ήταν, Γιώργο? Ήταν πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω. Για μας, σίγουρα, για τον κόσμο δεν ξέρω, θα μάθουμε στην πορεία, φαντάζομαι. Εγώ λέω, Γιώργο, θα καθιερωθεί αυτό, να ξέρεις. Αυτό φοβάμαι. Όχι με αυτή τη μορφή. Δεσμεύτηκες κιόλας, αυτό φοβάμαι τώρα. Θέλω κάτι πιο μαγκαζινοειδές, ξέρεις. Κάτσε εδώ, γιατί έχουμε φτάσει και 4 και 5. Ο Παύλος Σαδαπτόπουλος ακολουθεί. Από εμάς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όσο απομένει και καλή εβδομάδα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 1 η ώρα και πάλι. Καλό μεσημέρι.